Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Καλησπέρα. 5η 11 Απριλίου. Μπράβο, ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24. Έτσι. Όπως πάντα στο Λίμπερο 107,4. Θα μπούμε κατευθείαν στα βαθιά. Νομίζω θα συνδεθούμε με έκθεση. Ναι, είμαστε συνδεμένοι ήδη θαρό. Θυμίζουμε ότι είμαστε στη Sport Expo κανονικά και Λίμπερο και ΠΑΟΚ 24 και όλα Μπαουτάρης. Μέχρι και το Σάββατο, 9 με 8 το απόγευμα. Πολύ κόσμο χθες. Περίπτερο 2 στα 10 είμαστε εμείς. Όλοι μαζί. Θα το δείτε το περίπτερο του Λίμπερο. Περάστε μια βόλτα. Περάστε χθες αρκετή. Περάστε και σήμερα και αύριο. Μέχρι και το Σάββατο. Λοιπόν, θα πάμε κατευθείαν στο Σταύρο που έχει αναλάβει να μας εκπροσωπεί σαν ΠΑΟΚ 24 στην έκθεση. Έχει νομίζω δίπλα του έναν. Τον ακούμε, έλα. Εκλεκτό καλεσμένο. Καλησπέρα. Σταύρο, καλημέρα. Μ' ακούτε? Ναι, τώρα σ' ακούμε. Μ' ακούτε, ωραία. Τον καλεσμένο μου τον ακούτε? Καλημέρα, Γιώργο Τουσουνίδη. Καλημέρα και στο φίλο μου το Στέργιο. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, Γιώργο. Έλα. Μια Γιώργο χαρά. Μου. Έλα. Εδώ στο Sport Expo είμαστε. Εσύ άρεσε, λένε Γιώργο, Στέργιο σε λένε. Εκτός αν άλλαξε κάτι σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Προχώρα. Ωραία. Γιώργο μου, μία ανάσα. Μία ανάσα το πρωτάθλημα. Ένα βήμα ακόμα για το πρωτάθλημα. Πραγματικά, Σταύρο, έτσι είναι. Ονειρεμένες στιγμές, ευτυχισμένες στιγμές. Και δεν σου κρύβω ότι έχω περάσει πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ, σαν ποδοσφαιριστής, σαν αθλητής. Τις στιγμές που ζω τη φετινή χρονιά δεν τις έχω ζήσει ποτέ. Είναι πραγματικά η ομάδα άξιων συγχαρητηρίων. Κατακτεί το πρωτάθλημα επάξια, χωρίς να υπάρχει, θα έλεγα, αντίπαλος. Και γι' αυτό λέω ότι οι στιγμές που μας χαρίζει ο ΠΑΟΚ θα μας μείνουν στην ιστορία. Ξέρεις τι δεν υπάρχει σε σχέση με την εποχή σου? Για πες, να σου πω κι εγώ. Λαϊκό δικαστήριο. Πολύ σωστά. Και ξέρεις τότε τα λαϊκά δικαστήρια και να κέρδιζες γίνονταν. Όχι μόνο να χάσεις. άμα δεν έπαιζες καλά πάλι. Αλλά έτσι πρέπει να είναι. Η ομάδα έχει αλλάξει επίπεδα. Έχει φτάσει σε ένα στάδιο, σε ένα επίπεδο που δεν συγκρίνεται σε καμία περίπτωση με τα δεδομένα εκείνα. Έχει μεγαλώσει τόσο πολύ ο ΠΑΟΚ και πιστεύω αυτό οφείλεται καθαρά στην έλευση του κυρίου Σαββίδη, αλλά και γενικότερα και ο κόσμος, η νοοτροπία του κόσμου είναι τέτοια που νομίζω ότι το μόνο που προέχει είναι να δίνουν τη φωνή τους για την ομάδα. Τώρα, άνευ πλάκας, έζησες σε μια εποχή που μιλάμε τα λεφτά που παίρνατε τότε ήταν λίγο μηδενικά. Εντάξει, ήταν Σταύρο, ήτανε γενικά άλλες τα χρόνια, άλλες οι εποχές. Και οικονομικά και σαν συνθήκες. Εγώ εκεί που θέλω να σταθώ πολύ περισσότερο, αν εξαιρέσουμε το οικονομικό κομμάτι, είναι στον τρόπο λειτουργίας της ομάδος. Δηλαδή, εμείς εκείνα τα χρόνια, εσύ το ξέρετε πολύ καλά, δεν είχαμε γήπεδο να κάνουμε προπόνηση. Ψάχναμε σε ποιο χωριό θα πάμε για να κάνουμε προπόνηση. Στον Άγιο Βασίλειο πηγαίνετε τότε? Στον Άγιο Βασίλειο, κάποτε μας κλείδωνε ο Βουλινός στην πόρτα, πηδούσαμε τα κάγκελα. Ψάχναμε το διπλανό χωριό αν έχει γήπεδο να κάνουμε και τέτοια. Εντάξει, τώρα οι συνθήκες έχουν αλλάξει τόσο πολύ, έτσι πρέπει να είναι. Έτσι λειτουργούν στην Ευρώπη και ο ΠΑΟΚ πλέον είναι μια δύναμη που ο κύριος Σαββίδης το έχει δηλώσει κιόλας ότι θέλει να φτάσει στην ομάδα σε επίπεδα Champions League. Εγώ θα σου πω κάτι πάντως. Είμαι λίγο κνευρισμένος γιατί υπάρχει ένα πανηγυράκι πριν το παιχνίδι με τη Λάρισα. Δεν είναι εύκολο. Σίγουρα δεν είναι εύκολο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά το πώς η Λάρισα θα αντιμετωπίσει το παιχνίδι και το τι εστί Λάρισα και Κάμπος, αλήθως. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ, εγώ θα μιλήσω καθαρά αγωνιστικά, θα πάει εκεί πέρα, τουλάχιστον οι ποδοσφαιριστές έχουν δείξει το πόσο συγκεντρωμένοι είναι και προσιλωμένοι για το στόχο. Θα πάει εκεί, θα δείξει τις δυνατότητες και την προσωπικότητα που έχει και νομίζω θα καταφέρει να πάρει το τρίποντο έτσι ώστε και μαθηματικά να πούμε ότι είμαστε πρωταθλητές. Επόμενος στόχος είναι η όμιλη του Champions League και εκεί αλλάζει στάτους η ομάδα? 100%. Νομίζω ότι αφού το βήμα στην Ελλάδα το έχει κάνει, νομίζω έτσι πως είναι δομημένη η ομάδα για την Ελλάδα, είναι με διαφορά η καλύτερη ομάδα σε όλα τα επίπεδα
και οργανωτικά και ποδοσφαιρικά. Το μόνο που απομένει τώρα είναι να γίνουν οι κινήσεις έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να φτάσει σε επίπεδο Champions League. Ο Ολυμπιακός λέει ότι έχει καλύτερη ομάδα. Πού την έχει καλύτερη, στο τι? Στο πάντα. Στα δικαστήρια. Όπως έγινε και πέρσι. Ναι, ξεκάθαρα. Όχι, εντάξει, υπάρχει μια προσπάθεια να πείσουν ότι ήταν καλύτερη αυτή φέτος. Σε καμία περίπτωση, και το λέω καθαρά αντικειμενικά, σε καμία περίπτωση καμία ομάδα, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, και μιλάω για αυτές τις δύο ομάδες που φτάσανε κοντά να διεκδικούν κάτι, δεν μπορούν να φτάσουν το επίπεδο του ΠΑΟΚ. Ωραία. Πού θα είσαι εσύ όταν θα το κλειδώσουμε? Σκέφτομαι να πάω Τέμπι. να περιμένω Τούμπα, να είμαι Λευκό Πύργο, ξέρω εγώ κάπου. Εγώ θα κλείσω ένα τετράγωνο για μένα, πάω στο Δήμο, θα του πω, αυτό είναι δικό μου. Οπότε θα είμαι καλεσμένος, να ξέρεις. Γιώργος Σωσουδίνης εδώ μαζί μας, κάνουμε το χαβαλέ μας, μιλάμε ωραία. Ωραία είστε, θα απολαμβάνουμε. Θα επιστρέψουμε το μικρόφωνο σε εσάς, παιδιά. Ωραία. Φτάνει, μας κουράσατε και πέρα τζάδα εδώ. Ναι, περνάς δύσκολα. Θα δούμε και λίγο. Ναι. Δύσκολα περνάς. Θα τα ξαναπούμε στην πορεία, έτσι. Δύσκολα περνάς. Θα τα ξαναπούμε στην πορεία, εννοείται. Ωραία. Εδώ είμαι, πάνω από το μικρόφωνο είμαι. Ναι, Μπράβο, ναι, Σταύρο. Κουράγιο. Κουράγιο, Σταύρο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κάναμε μια πρώτη σύνδεση με έκθεση, με τη Sport Expo. Πολύ βαβούρα, αλλά είναι καλό γιατί έχει κόσμο, αυτό σημαίνει η φασαρία. Ναι, είναι νωρίς ακόμα. Εντάξει, 12 και 20 είναι. Νομίζω από τις 4-5 και μετά πρέπει να έχει περισσότερο κόσμο. Τουλάχιστον τις προηγούμενες χρονιές έτσι ήταν. Ναι. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και τα επίσημα εγκαίνια. Άρα, αν είναι σήμερα τα επίσημα εγκαίνια, περιμένουμε περισσότερο κόσμο. Και επίσης στις 6.30 θα είναι εκεί Πασχαλάκης και Πέτρας. Σωστά. Στο περίπτερο του ΠΑΟΚ. Και στο περίπτερο του ΠΑΟΚ θα περάσουν μια βόλτα και θα περάσουν και το περίπτερο της Εθνικής. Οπότε, αν μας ακούτε και έχετε. Παιδάκια, νηψάκια. Ναι, οτιδήποτε. Είναι ευκαιρία να πάτε από εκεί. Μια φωτογραφία. Και ο Πέλκας και ο Πασχαλάκης έχουν το δικό τους κοινό. Ναι. Έχουν φανατικούς οπαδούς. Οπότε προσφέρετε το απόγευμα για μικρά και για μεγάλα παιδιά. Γιατί υπάρχουν και μεγάλα παιδιά. Και να συνομιλήσουν με τους δύο παίκτες του ΠΑΟ και να βγουν μια φωτογραφία και να πάρουν αυτόγραφο οι πιτσιρικάδες. Θα γίνουν πόλος έλξης και οι δύο, νομίζω, το απόγευμα στις 6.30. Όπως ανέφερε η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Δημήτρης Πέλκας και Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Τι άλλο γίνεται, Στέργιο? Τι έχουμε? Λάρισα, περιμένουμε. Ναι, νομίζω έφτασε η ώρα. Όλο το ενδιαφέρον εκεί. Πού να είναι. Καμία άλλη κουβέντα. Πραγματικά καμία άλλη κουβέντα. Καμία άλλη κουβέντα. Το βλέπεις παντού. Παντού, όπου και να, με όποιον και να μιλήσεις, η ερώτηση είναι αν θα πας στα Τέμπη, η πρώτη. Και μετά τι θα γίνει και πώς θα το ναι, κάνουμε την Κυριακή. Η ερώτηση. Παίζει κανένα εισιτήριο για Ξάνθη, έγινε. Τέμπι. Τέμπι. Ναι. Γιατί η Λάρισα δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Εντάξει. Όχι, εντάξει. Οπότε δεν ξέρω πώς θα ξεκινήσουν να πάνε στα Τέμπι. Αλλά νομίζω θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Το σημαντικό αυτό που πει και ο Σταύρος είναι η ομάδα να κερδίσει. Και από εκεί και πέρα κάποιοι όλα θα λυθούν. Θεωρείς και εσύ, Στέργιο, ότι η ομάδα είναι αποφασισμένη? Το διαβάσαμε και αυτό σαν είδηση. Είναι αποφασισμένη η ομάδα. Επιβεβαιώνω. Εγώ ξέρω ότι ο Λουτσέσκου του ζήτησε την νίκη για μία ακόμη φορά. Με σοκάρεις τώρα. Σοβαρότητα. Και. Τι άλλο. Να μην σκέφτονται το κύπελο. Μπράβο. Να σκέφτονται μόνο το παιχνίδι. Και οι παίκτες είπαν ότι είναι αποφασισμένοι να πάνε να πάρουν το διπλό. Αυτά. Η αποκάλυψη της ημέρας ήταν αυτή. Θα αποκαλύπτουμε κάθε μέρα και κάτι. Πρέπει να το πούμε με το καλή μέρα, ρε παιδί τι μου. Τι διαβάζουμε, ρε Σιακά. Να αποκαλύψουμε κι εμείς κάτι. Τι διαβάζουμε και ακούμε. Και όλα ωραία και καλά. Αυτή η πόλη πώς θα αποκαλύψει πια να σηκώσει. Εντάξει, γενικά σε αυτή τη χώρα είναι αυτό ένα χαρακτηριστικό, αλλά εδώ. Ναι. Το έχουμε, ρε παιδί μου. Το δουλεύουμε, εντάξει. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη και να γεμίσουν ώρες ραδιοφώνου και να γεμίσουν τα site και να γεμίσουν οι εφημερίδες, αλλά έχει χαθεί το μέτρο εδώ και χρόνια. Τέλος πάντων, εμείς η δουλειά μας. Δύσκολο παιχνίδι, όντως, πέρα από την πλάκα. Καλά, εννοείται. Όλες οι ομάδες ξέρανε το τι θα γίνει με την αναδιάρθρωση, αλλά είχαν μια ελπίδα ότι μήπως και τελευταία στιγμή αποτραπεί, άρα πέσει μόνο ο Απόλλωνας και μια ακόμα ομάδα, ο Λεβαδιακός, μάλλον. Σοκ. Τώρα
μπήκε η σφραγίδα ότι θα έχουμε αναδιάρθρωση. Άρα η 14η θέση οδηγεί σε αγώνα μπαράζ με το δεύτερο τη Football League. Άρα σφίξαν τα γάλατα. Το βλέπει να γίνεται π.χ. τον μπαράζ. Να πέφτει, ποια ομάδα θα πέσει, θα χάσει τέλος πάντων. Και να μην έχει κλειδώσει ακόμη η αναδιάρθρωση. Και να πούν μετά ότι ξέρετε κάτι, δεν πέσατε. Κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό. Όχι δεν πέσανε. Η ομάδα που θα πέσει. Ναι. Να κάνει κάποια διαδικασία ότι κοίταξε, είναι άδικο για να πέφτουμε. Όχι, μήπως... ρε, οι άλλοι θα κλαίρε κανονικά, πέφτουν. Β' Εθνική Football League, πώς θα λέγεται, Super League 2. Και θα του πει μετά, αλλάζει πάλι. Επειδή δεν βγάλαμε άκρη, δεν έχετε πέσει. Όχι, νομίζω η αναδιάρθρωση θα γίνει 100%. Βάζει το χέρι στη φωτιά. Ναι, ναι. Εντάξει. Είτε Όφη, είτε ο Πας Γιάννενα, είτε ο Αστέρας Τρίπολης, είτε η Ξάνθη, είτε και η Λάρισα, γιατί θεωρώ τον Πανιόνιο ότι έχει σωθεί με 32 βαθμούς, ανεξάρτητα αν παίζει τώρα στη Λιβαδιά. Είναι το φαβορί, όποια ομάδα και να αντιμετωπίσουν από την Β' Εθνική. Ναι. Αλλά ποιο θέλει να βάλει σε κίνδυνο την παρουσία του Super League, κανένας. Άρα αυτές οι ομάδες, νομίζω ότι ο Λιβαδιακός κάπου εδώ το έχει πει το ποίημα. Η Λάρισα στους πόσους είναι? Στους 30. Και ο Πανιόνιος 32. Ναι, ο Πανιόνιος δεν θα κινδυνεύσει. Εντάξει, και η Λάρισα. Τέλος πάντων, θέλει να το καθαρίσει. Απλά η Λάρισα είναι αυτό που λέγαμε, ότι παίζει τώρα με ΠΑΟΚ, μετά με ΑΕΚ, μετά με Ολυμπιακό. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, το δούμε αυτό. Και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Ο Πας έχει μείνει ακόμα χαμηλά, καίγεται κι αυτός. Ο Πας είναι στο συν 1 από τον Όφη. Ναι. Αυτή τη στιγμή γλιτώνει τον Μπαράζ και αν κερδίσει τον Αστέρα Τρίπολης, θα βάλει από κάτω τον Αστέρα. Και θα πάρει μια πολύ μεγάλη ανάσα. Ναι. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι: ποσό με νοιάζει θα γίνει στην ουρά. Εντάξει, όχι. Το βλέπει και από ενδιαφέρον ομάδων. Γιατί παίζει με αυτέ τι ομάδε. Ο Μπάς είναι τελευταία αγωνιστική. Ο Λεβαδιακός είναι η επόμενη αγωνιστική. Εντάξει. Ο ΠΑΟ πρέπει να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει και στην έλαυση αρίνα. Με προβλήματα. Με το προβλήματα. Θα τα πούμε και συνέχεια. Τα προβλήματα και τι σκέψει του Λουτσέσκου. Ναι. Θα τα πούμε στην πορεία. Ναι, γενικά νομίζω ότι είναι πολύ αγωνιστική με τεράστιο ενδιαφέρον γενικά. Δηλαδή όλα τα μάτς έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Είτε μιλάμε για ψηλά, είτε μιλάμε για χαμηλά. Δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει κάποια διάφορο φουλ παιχνίδι. Κοίταξε, στα ψηλά το ενδιαφέρον είναι εντάξει πέρα από τον ΠΑΟΚ ασφαλώς. Στο Άριστα Τρόμητος, ναι. Για τη μάχη της τέταρτης θέσης. Ναι. Η τρίτη θέση είναι στην ΑΕΚ, έχει κλειδώσει. Με 53 βαθμούς η ΑΕΚ, αφού πέρασε και τα πηγάδια, δεν θα κινδυνεύσει. Εντάξει, τώρα το Ξάνθη Ολυμπιακός με τα χάλια που έχει η ομάδα του Ράσταβατς εδώ και 12-13 αγωνιστικές δεν νομίζω να μπορέσει να στεθεί εμπόδιο. Το Λαμία ΑΕΚ αδιάφορο 100%. Το Παναθηναϊκός Όφη μονόπλευρο ενδιαφέρον για τον Όφη δεν τον έχω ικανό να πάρει διπλό στο ΑΚΑ. Θα μου πει κάθε βαθμός είναι πολύτιμος, μπορεί να πάρει και το Χ. Ναι. Το πιο σημαντικό παιχνίδι νομίζω είναι το Πας Γιάννενα Αστέρας Τρίπολης. Σε ό,τι αφορά την ουρά. Και φυσικά το Λάρισα ΠΑΟΚ. Από αυτό που λέγαμε και χθες και προχθές, ο ΠΑΟΚ έχει να φοβηθεί μόνο την κλωτσιά αν δείξει ανοχή ο Φωτιάς και βάλει Φωτιά στο παιχνίδι. Ναι, που δεν αυτός τον... ο γίγαντας της διαιτησίας. Αυτό δεν τον λες. Έχει σφυρίξει και Champions League και διπυρωτικά και... Και κατάλληλο 100% για αυτό το παιχνίδι. Όχι, ακατάλληλο τον λες. Λέγαμε προχθές ότι ένας διεθνής θα έπρεπε να είναι εκεί, ακόμα και ξένος. Γιατί μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Εντάξει, τώρα στείλαν το Φωτιά, μακάρι να σταθεί στο ύψος του και να κάνει αυτό που πρέπει. Τώρα από την άλλη, υπήρξε από χθες η παρέτηση του Παταγιάννη από την προεδρία της Super League. Κρίμα. Τόσα ναι. Πολλά που έχει δώσει αυτός ο άνθρωπος στη Super League. Ναι, γεγονός, πιστεύω. Την επόμενη Τρίτη είναι η συνεδρίαση και για τον διάδοχο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Καραπαπά, εγώ θα έλεγα. Καραπαπά. Αν υπάρχει το νομικό πλαίσιο, και ναι. Ναι. Και το θέμα της αναδιάρθρωσης και τηλεοπτικά όλα στην συνεδρίαση. Ποιος θα είναι ο επόμενος? Τώρα, καταρχάς, όπως είμαστε, ο Δάρας δεν είναι δεύτερος. Ναι. Ναι. Οκ. Okay. Θα δούμε. Όχι, εγώ θα έλεγα Καραπαπά. Καραπαπά. Όχι, γιατί έχει πολλές δουλειές. Σε πόσα μέρη να είναι πάμε, δεν γίνεται. Τι, θα τον κουράσουμε τόσο? Θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα μια ένθετη εκπομπή έξτρα, αγάπη δυο μας, για το τι πρόσφερε ο Βαγγέλης Μπαταγιάννης. Ναι. Αναλυτικά από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτός ο γίγαντας παράγοντας.
στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα δούμε ποιος θα είναι επόμενος τέλος πάντων. Προς το παρόν ο Δάρας είναι εκεί. Να κλείσει και να γελάσει την αγάπη η Super League. Ναι, να πάρει όλους τους προέδρους και τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει. Okay, μέσα σε 10-11 χρόνια όλο το οικοδόμημα γκρεμίστηκε. Αυτοί οι άνθρωποι, μάλλον οι προκάτοχοί τους σε πολλές περιπτώσεις, πήραν το πρωτάθλημα από την ΕΠΟ, έκαναν πέρα την τότε ΕΠΑΕ και όνειρα και τηλεοπτικά και αυτό και τα λοιπά, και μετά από 10 χρόνια, 11, ήρθε η ΕΠΟ και η κυβέρνηση και τους το πήρε μέσα από τα χέρια. Ναι, γιατί δεν μπορούν δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους τόσα χρόνια, ρε Συστέριο, οι ομάδες. Η κάθε μία κοιτάει τον εαυτό της. Καμία δεν κοιτούσε το συνολικό συμφέρον. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Όπως μου έλεγε η πρόεδρος ομάδας, υπήρχαν ορισμένοι συνάδελφοί του, μεγαλομέτωχοι οι πρόεδροι, που πηγαίνανε στη Super League και δεν ξέρανε τι θα κουβεντιάσουν. Ναι. Το ρωτούσανε. Σήμα τι έχουμε. Είναι πολύ δύσκολο τώρα να ενημερωθείς για τέτοια πράγματα. Η ατζέντα είναι γεμάτη. Πού τα θυμάσαι όλα. Μιλάμε ο κάθε άσχετος. Σε παρακαλώ. Τέλος πάντων, έχουμε μέλλον τι θα γίνει με την αδιάθρωση, τι και πώς κτλ. Να πάμε στο πρωτοδιάλειμμα και να επιστρέψουμε να μπούμε στα ποδοσφαιρικά. Ναι, να πάμε στο πρωτοδιάλειμμα. Μαζί μας είναι, όπως κάθε μέρα, το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη και το Θέατρο Βεργίνα. Αύριο και μεθαύριο οι δύο επόμενες παραστάσεις της κυρίας Επιθεώρησης, ένα μοναδικό υπερθέαμα στο Θέατρο Βεργίνα, την κορυφαία σκηνή της πόλης. Κλείστε γέρο στα εισιτήριά σας, στα ταμεία του Καζίνο όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και στα καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-56 και 7. Μαζί μας είναι στοίχημα.gr. Στέργιο, πραγματικά. Μας χαντάκωσε η Μάνστερ. Θέλω να πάρει κάποιο το κινητό από το χέρι αυτές τις μέρες. Δεν θέλω να ξαναπέξω. Μας χαντάκωσε η Μάνστερ. Δεν θέλω να ξαναπέξω κάτι. Ένα έχω goal, πιάσει, βρε. Ένα έχω goal. Πιάσει το 1-1 και έχω το άλλο μάτς 1-2. Γιατί ρε, εσύ δεν πάρεις ένα γκολ, βρε Μάνστερ. Δηλαδή, γιατί. Κάντε και εσύ 1-1 να μας δώσεις το cash out. Κάτι. Γιατί. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να ξαναπέξω. Στέργιο, είμαι πάρα πολύ κρεμισμένη. Δεν θέλω. Αυτές τις μέρες θα είναι. Η μία αποτυχία μετά την άλλη. Μπορείς να παίξεις στο σερί αγάπη. Η δική μου προσπάθεια για τον Απρίλιο τερματίστηκε χθες. Γιατί είχα under 4,5 κάρτες στο Ajax Manchester. Ναι. Να φτάσω τις 4 συνεχόμενες επιτυχίες στο σερί. Ναι, ναι. Και ένα παιδί του Ajax, να μην το πω αλλιώς, δέχτηκε κίτρινη κάρτα στο 94 και 25. Και μετά από 2 δευτερόλεπτα σφύριξε τη λύση. Αλλά κατεβάστε το σερί, είτε έχετε κινητό Android είτε κινητό iOS. Και live καζίνο έχει, ο Στέργιος το έχει δουλέψει μαζί με τον Σταύρο, μια χαρά. Πραγματικά είναι πολύ διασκεδαστικό το σερί, θα πω εγώ. Το σερί. Παίζετε δωρεάν, υπάρχουν επιλογές, ουσιαστικά κάνετε την επιλογή σας και όσο μεγαλύτερο είναι το σερί σας, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσό που κερδίζετε από τη Στίχημαν κάθε μήνα. Και αν βρεθεί κάποιος που θα κάνει το απόλυτο σερί, κερδίζει και 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Όλα αυτά από τη Στίχημαν, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Και αν θέλετε να αλλάξετε το σπίτι σας, να το κάνετε πιο λειτουργικό, πιο ωραίο και το εξοχικό, μπράβο, γιατί πλησιάζει το και το κατάστημά σας. Για μαύρη στέλνιο, τα πάντα όλα τέλος πάντων. Βέβαια. Η αναδομό είναι εδώ για εσάς. Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά, τα γραφεία. Όλη την τρίτη τη ημέρα είναι εκεί οι άνθρωποι τη αναδομό. Σας περιμένουν να πάτε από εκεί. Να εκμονήσετε το πλάνο που σας ταιριάζει. Πολύ καλές οι τιμές, πολύ καλές οι προτάσεις αναδομό, τα πακέτα. Είναι πολύ καλές οι ιδέες τους και πραγματικά υπάρχει ένα πακέτο για κάθε ανάγκη. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με ποδόσφαιρο. Εδώ μας επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε, παίζουμε με τη φωτιά, με την ίωση που κουβαλάει η αγάπη εδώ και δύο μέρες. Εχθές ήμουν μια χαρά. Σήμερα έχεις κάτι. Σου είπα και εχθές, όμως το ξαναλέω και σήμερα, θα κυνηγηθείς εφόσον κολλήσω. Συγγνώμη, πραγματικά. Τι να κάνω. Μπορώ να κάνω κάτι, Στέργιο. Να πας σε έναν γιατρό. Σιγά μην πας στο γιατρό επειδή έχω ένα συνάχη και μόνο λαιμός και τα αυτιά. Δηλαδή, πέλεος. Πήρες τίποτα ή θα περάσει από μόνο του. Έχω αυτό εδώ, Vix. Ορίστε, γιατί μην. Το Vix. Δεν βλέπω βελτίωση όμως. Βελτίωση δεν βλέπω, αγάπη. Ίσως κάθε μέρα και χειρότερα είναι. Δεν ξέρω, αύριο κανένα σαραντάρι πυρετό. Δεν ξέρω τι ακολουθεί. Τέλος πάντων. Να κάνουμε μια παρένθεση πολύ σύντομη για τη Showbiz. Παντρεύεται, λέει, ο Κιγίλιας με την Τζέννη Παλατσινού. Τους ευχήθηκε για το γάμο τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα αυτό. Δεν είναι και πολύ καλό. Αυτό το λες για καλό. Δεν το λες, όχι. Αν σου ευχηθεί. Δεν θα ήθελα εγώ. Αχ, τι καλά μας ευχήθηκε. Ή λες άστο καλύτερα. Λες άστο καλύτερα. Τέλος πάντων. Δηλαδή στο Ναζί, εγώ θα τον είχα κόψει. Επειδή εμείς γενικά στο Πάκο 4 είμαστε και λίγο.
προληπτική. Πολύ. Έχουμε καμιά 1500 αγούρια. Δεν παίζουμε με αυτά, γενικά, να ξέρετε. Κοίταξε. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε τη φήμη. Εντάξει, δεν πέρασε στο γιο, στο μάτσο εκεί. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι περνάει. Και επίσης, Στέλιο, για ποιο λόγο το ανέφερες πρωί-πρωί. Πες μου ένα λόγο. Έτσι το είδα μπροστά μου και το ανέφερα. Όχι, λοιπόν, τον μπαμπά, για ποιο λόγο ανέφερες, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται. Πάμε στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Άντε. Δεν κύλησε καλά χθες την προπόνηση. Ναι, και όχι μόνο δεν υπήρξε κάποιο ευχάριστο νέο για τον Μπίσεσβαρ, ας πούμε. Εντάξει, δεν περιμέναμε. Αύριο περιμένουμε τον Μπίσεσβαρ. Εντάξει. Αλλά. Προσθέθηκε το θέμα του Κάνιας. Ναι. Ένιωσε ενοχλήσεις ο Ισπανός. Στον τετρακέφαλο. Νομίζω ότι θα είχε ρόλο στα πλάνα του Λουτσέσκου. Κοίτα, αν όχι θα ήταν βασικός, σίγουρα στην αποστολή, δεν ναι, το συζητάμε. Αν όχι για βασικό στο rotation, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο για την Κυριακή. Και σε ένα μάτς που νομίζω ότι θα του τέριζε κιόλας του Κάνιας. Ναι. Τώρα, αν θα προλάβει ο Ισπανός και προπονηθεί σήμερα, βγάλει μέρος της προπόνησης και αύριο δείξει ότι είναι εντάξει, ή έστω το Σάββατο, νομίζω θα ταξιδέψει στη Λάρισα το Σάββατο. Αν όχι, θα παραμείνει και αυτός εκτός. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ στερεύει απολύσεις. Θα έχει τον Μίσιτς, θα έχει τον Ολιβέρα, θα έχει και τον Σάχο. Ναι. Μια τριάδα που τη βγάζει τη δουλειά. Τη βγάζει. Οι δύο βασικοί και ο ένας ως αλλαγή. Ξέρεις, είναι απλά ότι πλέον λίγο μαζεύονται αρκετά θέματα. Δηλαδή είναι ο Κάνιας, είναι ο Μπίσεσβαρ, ο Ζαμπά, ο Λιμιός. Είναι πολλά. Είναι και ο Ακπόμ. Ο Λιμιός νομίζω θα είναι εντάξει και θα είναι και βασικός. Ο Λιμιός, ναι, εντάξει. Έχω επιστρέφει. Αυτή την αίσθηση. Ο Ακπόμ, και του Ακπόμ νομίζω το θέμα είναι καθαρά αν αντέχει τον πόνο ή όχι. Δηλαδή, μέχρι την Κυριακή, αν θα είναι καλύτερα, μπορεί να είναι στην αποστολή, ναι, και να ξεκινήσει με τον Σβιντέρσκι. 100% θα ξεκινήσει με τον Σβιντέρσκι. Τώρα, στην περίπτωση του Μπίσεσβαρ, δεν ξέρω τι γίνεται. Αν θα προλάβει να είναι διαθέσιμος. Κοίταξε, καλώς ο Λουτσέσκου δεν θα ρισκάρει τη συμμετοχή, δεν υπάρχει και λόγος. Ναι. Υπάρχει ο Πέλκας, υπάρχει ο Ελκαντουρί και εκεί υπάρχουν επιλογές. Ο Μπίσεσβαρ θα χρειαστεί και στον ημιτελικό και στον τελικό. Δεν έχει τελειώσει χρονιά, ούτε είναι το τελευταίο παιχνίδι. Άρα θα δει ο Λουτσέσκου και σήμερα, αλλά περισσότερο αύριο και το Σάββατο, ποιοι είναι 100% έτοιμοι και θα στελεχώσει την αποστολή. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε καμία θέση. Αυτό ήταν το καλό με τη μεταγραφική ενίσχυση του Ιανουαρίου. Με την έλευση του Γιαννούλη, του Σβιντέρσκι, του Ολιβέιρα. Του Μίσιτς. Γέμισε ο ΠΑΟΚ σε όλες τις θέσεις. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, τώρα όσοι από τους τραυματίες που είπαμε. Κάνιας, Μπίσεσβαρ, Ζαμπά, Ακπομ είναι ικανοί να προσφέρουν είτε αγωνιζόμενοι 90 λεπτό είτε αγωνιζόμενοι ως αλλαγή. Καλό θα είναι, αλλά και να μην συμβεί αυτό, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει, το κομμάτι των τραυματισμών το αναφέρουμε όχι γιατί υπάρχει θέμα, αλλά αναφορικά με το rotation πιο πολύ. Ότι είναι καλό σε αυτή τη φάση να είναι όσο πιο πολλοί παίκτες διαθέσιμοι. Προφανώς και δεν υπάρχει πρόβλημα σε κάποια θέση και δεν μπορείς να πεις ότι θα κάνει αλχημία και ότι πρέπει να σκεφτεί κάποιον αλλαγή. Μια χαρά ενδεκάδα θα παρατάξει. Δεν στεκόμαστε στο κομμάτι της ενδεκάδας, στεκόμαστε περισσότερο στο rotation και στη σημασία που έχει πλέον ο κάθε παίκτης για την ομάδα σε αυτό το διάστημα. Γιατί, okay, μπορεί με νίκη ο ΠΑΟΚ να κλειδώνει το πρωτάθλημα και να τελειώνει το σπάνιο ιστορία στο Super League, αλλά υπάρχει και ένα ήττο που κακά τα ψέματα τώρα είναι στο μυαλό όλων πλέον. Φυσικά, εδώ που φτάσαμε. Και γενικά η ομάδα θέλει να κλείσει τη σεζόν με νίκες και στο πρωτάθλημα, να περάσει και το δεύτερο μάτς με τον Αστέρα, μακάρι να πάρει και την πρόκριση και τον τελικό. Απλώς όταν τα παιδιά αυτά ξεκίνησαν, ειδικά ο Κάνιας και ο Μπίσεσβαρ και ο Ζαμπά, ξεκίνησαν τέλη Ιουνίου, ναι. Συγκέντρωση, αρχές Ιουλίου ανέβηκαν στην Ολλανδία, ξεκίνησαν τα απαιτητικά μάτς στο Champions League και από τότε είναι ελάχιστες οι διακοπές. Το Χριστουγέννου νομίζω είναι μεγαλύτερη, έτσι δεν είναι. Ναι, που πήραν ναι. και άδεια. Μέχρι τώρα, ναι. Άρα, όταν κάποιος παίκτης ενημερώνει για ενόχληση, οποιοδήποτε και να είναι αυτός, υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή γιατί είναι και μεγαλύτερη καταπώνηση. Έχουν φτάσει νομίζω όλοι σχεδόν στα όρια τους. Μπορεί ναι. και κάποιοι να τα έχουν ξεπεράσει. Και επειδή η χρονιά έχει ακόμα σημαντικά παιχνίδια, είναι πιο προσεκτικός ο Λουτσέσκου και οι συνεργάτες του και το ιατρικό επιτελείο και καλά κάνουν. Είμαστε σε μια φάση της περίοδου που ελάχιστοι παίκτες έχουν δυνάμεις πολλές, δηλαδή αυτοί που δεν έχουν αγωνιστεί.
όπως για παράδειγμα ο Τόσκα, ο Καρέλης, παίχτες που έχουμε ξεχάσει από την 18άδα, ο Χατσερίδης, ο Μαλεζάς, οι υπόλοιποι και παιχνίδια έχουν και έχουν επιβαρυνθεί, αλλά έχει γίνει σωστή δουλειά και μπορούν μέχρι τέλος τη σεζόν να ανταπεξέλθουν και να οδηγήσουν τον ΠΑΟΚ εκεί που νερεύεται ο κόσμος του, στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Έχουν μείνει, αγάπη, 5 αγώνες, έτσι δεν είναι? 3 στο πρωτάθλημα, ναι. Ένα στην Τρίπολη, μεγάλη εβδομάδα, και ο τελικός του κυπέλου. Εν τω μεταξύ, αυτό για το μάτι με την Τρίπολη, που λέγαμε ότι μπορεί να είναι βράδυ και πάει να είναι δεύτερο μάτς και τελικά είναι 4 ώρα το μεσημέρι, μεγάλη Πέμπτη. Θεωρώ, γιατί δεν έχει λογική. Είναι ο λόγος της μεγάλης εβδομάδας. Αυτό έχει να κάνει με τις μέρες. Ναι, και δηλαδή, είναι τόσο νωρίς το παιχνίδι. Η φιλοσοφία και η στρατηγική των συνδρομητικών καναλιών έλεγε ότι το μάτς του ΠΑΟΚ θα ήταν 9 ή 9.30. Αλλά επειδή θα διανύουμε εκείνη την περίοδο τη μεγάλη εβδομάδα, ίσως γι' αυτό τα παιχνίδια θα είναι τόσο νωρίς. Κάτσε να σου πω ακριβώς. Θυμίζω, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα είναι μεγάλη Πέμπτη στις 4 το απόγευμα και το παιχνίδι της Λαμίας με την ΑΕΚ μεγάλη Πέμπτη στις 6 το απόγευμα. Στις 6, ναι. Αυτό είναι το πρόγραμμα, το έχουμε αναφέρει, το υπενθυμίζουμε. Έχουμε ακόμα μέχρι τότε. Κάτσε να περάσει τη Κυριακή. Να περάσει τη Κυριακή. Να πάνε όλα καλά, βασικά. Μακάρι να. Στο αγωνιστικό κομμάτι, βασικά, να πάνε όλα καλά και μετά όλοι μαζί να είναι στα Τέμπη και να το χαρούν. Νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά στο αγωνιστικό κομμάτι, θα έχουμε και στα Τέμπη, θα έχουμε και στο Λευκό Πύργο. Μάλαγα δεν είπε. Α, ναι, τα Μάλαγα τα ξέχασα. Ναι. Δικαστήρια. Υπάρχει μια τοποθέτηση ότι αν τελειώσουν όλα την Κυριακή θα φωταγωγηθεί ο Λευκός Πύργος. Από χθες νομίζω. Νομίζω αυτό. Εντάξει. Αναμενόμενη η απόφαση του Δήμου. Θα περιμένουν και αυτό το αποτέλεσμα να ενημερωθούν την ΠΑΟΚ εάν θα πάει η ομάδα στο Λευκό Πύργο που νομίζω ότι θα πάει. Βέβαια, εντάξει, εγώ συμφωνώ λίγο με τον Σταύρο ότι το συζητάμε λίγο παραπάνω ίσως από ό,τι πρέπει σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, είμαστε όλοι τόσο σίγουροι που το θεωρούμε δεδομένο Τέμπη, το ραντεβού εκεί. Δεν είμαστε σίγουροι εμείς. Τη σιγουριά αυτή τη βγάζει η ομάδα και έχει κερδίσει το δικαίωμα. Ναι, ρε Σιστέρ, αλλά να σου πω κάτι. Είδες και προχθές ότι στο ξεκίνημα δεν λειτουργήσε πολύ καλά όλο αυτό. Θες επειδή η Λαμία στάθηκε καλά, θες επειδή ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε τόσο καλά. Δεν βοήθησε αυτό το κλίμα. Και είναι λογικό. Ναι, γιατί αλλά και άνθρωποι είναι. Δεν μπορεί να μπει χαλινάρι στον κόσμο. Ναι, δεν μπορεί. Εγώ το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί, αλλά. Οποιοδήποτε οπαδός οποιασδήποτε ομάδα στον κόσμο, σε ανάλογη κατάσταση, θα είχε την ίδια συμπεριφορά. Και την ίδια αναμονή και την ίδια αποσμονή. Αυτό δεν αλλάζει. Δεν έχει τελειώσει. Το ξέρει αυτό ο κόσμος και το ξέρει κυρίως η ομάδα. Γιατί αυτό έχει σημασία. Σου λέω όμως ότι και η ομάδα είναι άνθρωποι. Αυτοί που την απαρτίζουν την ομάδα. Και επηρεάζονται από όλο αυτό. Ναι, γι' αυτό υπάρχει προπονητής και γι' αυτό υπάρχουν και οι συνεργάτες του και γι' αυτό. Έχει ο ΠΑΟΚ παίκτες με ποιότητα και εμπειρία. Ξαναλέω, δεν μπορείς να βάλεις χαλινάρι στον κόσμο. Δεν μπορείς, ρε παιδί μου, αλλά το είδες και την Κυριακή στην πράξη όμως. Αφού δεν μπορούμε να βάλουμε χαλινάρι, τι να κάνουμε όμως. Τι θα είναι, μια απάντηση. Εγώ σου λέω, δεν μπορείς στον κόσμο να σταματήσεις. Ναι, υπάρχει ένα. Κάνε λίγο πίσω. Άρα μπορείς να σταματήσεις τον κόσμο. Δεν είναι να σταματήσεις τον κόσμο, είναι ότι το περιμένεις, αλλά μην υπάρχει αυτό όλο το πανηγύρι αυτές τις μέρες. Οκ, ας έρθει η Κυριακή, χαμηλά την μπάλα. Να τελειώσει το μάτς και οκ, μακάρι να γίνουν να πάνε όλα καλά. Κατάλαβες πώς το λέω. Ότι το πανηγυρίζουμε όλοι από τώρα, χωρίς να έχει τελειώσει κάτι. Πού ξέρεις ότι θα γίνει την Κυριακή? Δεν το πανηγυρίζει κανείς από τώρα. Όχι. Υπάρχουν πάρα πολλοί που το πανηγυρίζουν από τώρα. Όχι. Δεν σου λέω για το σύνολο. Αλλά ότι υπάρχει μερίδα που το πανηγυρίζει από τώρα, υπάρχει. Εντάξει, το βλέπεις τώρα. Υπήρχε μερίδα που έβριζε τον Λουτσέσκου. Εντάξει, δεν. Το μήνα Φεβρουάριο. Επειδή δεν συμφωνούμε σε κάτι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αφήσουμε στην άκρη. Επειδή δεν συμφωνούσαμε με αυτούς που. Δεν ήθελαν τον Λουτσέσκου, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε αυτή η μέρα του κόσμου. Υπήρχε. Και αρκετά μεγάλη. Η ομάδα όταν θα μπει και θα ξεκινήσει το παιχνίδι στο LFC Arena θα είναι 101% συγκεντρωμένη στο να πάρει τη νίκη. Εγώ δεν έχω την παραμικρή αφιβολία γι' αυτό. Το έχουν αποδείξει άλλωστε οι παίκτες και ο Λουτσέσκου. Ο κόσμος δικαιολογημένα θα περιμένει τη νίκη και μετά αυτό που θα ακολουθήσει. Στην Κατερίνη, στα Τέμπη, στα Μάλγαρα, στα δικαστήρια, στο Λευκό Πύργο, στην Τούμπα. Δεν ξέρω τι αναφέρει το πλάνο των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Επειδή δεν αντιλαμβάνομαι να σχεδιάζει πολύ η ΠΑΕ ΠΑΟΚ το τι θα γίνει μετά, για μένα αυτό είναι καλό σημάδι.
Την ημέρα εκείνη λες. Ναι, το μετά. Ναι. Νομίζω και, καλά, και στην ΠΑΕ είναι συγκεντρωμένοι στο να έρθει η νίκη και δεν έχουν μπει στη διαδικασία τι θα κάνουμε αν η ομάδα το κατακτήσει. Στον ΠΑΟΚ γενικά δεν το έκαναν αυτό. Ούτε ας πούμε πέσει στον τελικό το έκαναν, ούτε πρόπερ στον τελικό το έκαναν. Και δεν χρειάζεται νομίζω και να το κάνει. Άρα πάει και η ομάδα είναι συγκεντρωμένη σε αυτό, τώρα, σε αυτό το πρέπει να κάνει. Το κομμάτι τη φιέστα, α πούμε, είναι εντελώ διαφορετικό για το, ναι, για ακόμα, το μετά. Ακόμα και εκεί δεν έχει μπει επιτάπητο το τι θα γίνει. Με λεπτομέρειες. Ανεξάρτητα αν έχουν γραφτεί χίλιες δυο βλακίες όπως. Καλά, αυτά είναι σενάρια που έχουν γραφτεί. Και θα έρθει η Juventus και θα έρθουν οι Golden State Warriors να κάνουν φιλικό με τον ΠΑΟ και δεν ξέρω ποια ή άλλη ομάδα. Ή το αν μπορεί ο Ιβάν Σαββίδης να βρίσκεται στο γήπεδο, τι πρόστιμο θα πρέπει να πληρώσει, αν θα είναι, κάτω από ποιο καθεστώς θα βρίσκεται, ναι, στο καλά, γήπεδο. Εντάξει. Τώρα μιλάμε για πράγματα πραγματικά. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο, παιδιά, να γεμίσουμε ιστοσελίδες, να γεμίσουμε σελίδες αθλητικών εφημερίδων. Και να πούμε και τη δικιά μας ξυπνάδα στο ραδιόφωνο. Είναι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι όπως η χθεσινή αποκάλυψη για τον ΑΚΠΟΜ. Ότι δεν ανοίξει τον ΠΑΟΚ, είναι δανεισμός. Καλά, επειδή αυτά δεν ξέρεις, είναι μερικά, κάτι, ναι. Το αναφέρεις. Έλα, θα βγάλουμε το Σταύρο. Σταύρο! Θα συνδεθούμε πάλι με την έκθεση. Περίμενε, μας έστειλε μήνυμα. Α. Θα τον καλέσουμε και θα μιλήσουμε μαζί του. Ο Σταύρος, θυμίζουμε, είναι στην έκθεση και θα είναι μέχρι το βράδυ. Και σήμερα και αύριο και το Σάββατο στο περίπτερο του Λίμπερο και του Πάκου φυσικά που είναι μαζί στη Sport Expo. Χρήστο, τον έχουμε. Δεν με ακούτε. Δεν με ακούτε. Έλα, τώρα σε ακούμε. Τώρα σε ακούμε, Σταύρο. Έτσι, μπράβο, παιδιά. Τώρα σε ακούμε. Σε πολύ καλό κλίμα. Έχω και χάρη μάλιο εδώ μπροστά μου. Έλα να μου πεις τι κάνουμε. Δεν έχω ιδέα. Με έχει φάει το ποδόσφαιρο, την ψυχή. Έλα, έλα. Αυτό δουλεύει. Έλα, χάρη, κάτσε δίπλα μου. Έλα, εσένα σε ακούμε καλά προς το παρόν. Με ακούτε καλά προς το παρόν. Για να δούμε πώς ακούμε και το χάρι. Το κάναμε το ξεμιούτ. Το ξεμιούτ. Έλα. Βλέπεις εδώ τώρα, φίλε. Μιλάμε για εγκατάσταση και τέτοια. Τον ακούτε το χάρι. Λίγο χαμηλά τον ακούμε. Καλά. Δε, δώστε λίγο κάζι. Λίγο πάνω. Έλα, έλα. Ξανά. Μίλα λίγο χάρι να δούμε τι γίνεται. Όχι, δεν ακούγεται κάτι. Άστε, το δώσω εγώ τη δικιά μου την κάσκα. Ναι, 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 ναι. Γιατί τα πράγματα είναι λίγο ακραία. Μιλάω εγώ με το χάρι. Ωραία. Εντάξει, ακούγεται στον αέρα κανονικά. Ωραία, ωραία. Χάρη μου, τι γίνεται. Όλα καλά. Πώς το βιώνουμε, γενικά το θέμα πάω. Με τεράστιο ενθουσιασμό. Εσένα σου την καλύπτει αυτό, γιατί πρέπει να ψάχνω το πρόβλημα μέσα μου. Θα γίνεται κατά. Εγώ όχι απλώς το. Ναι, το ψάχνω. Ψάχνω ακόμη το πώς θα συνεχίσει αυτή η ροή να υπάρχει. Παρότι εγώ ακόμη είμαι σε μια τεταμένη έτσι, κατάσταση από το περσινό, δεν νομίζω ότι θα ξεπεραστεί. Ο ίδιος ο οργανισμός πρέπει να το ανταποδώσει με συνέχεια. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο. Το οποίο όμως έχω την εντύπωση και ζώντας σε ένα τμήμα από κοντά του ΠΑΟ, ο ενθουσιασμός αυτός γενικότερα για το σύλλογο μεταδίδεται και στα μικρότερα τμήματα. Αυτό είναι δεδομένο. Και αν υπάρχει επιτυχία όπως υπάρχει σε εμάς, να ξέρετε ότι τα παοξάκια τα οποία γίνονται από την επιτυχία του ποδοσφαίρου γίνονται και στα υπόλοιπα. Θέλω να ξέρετε, και είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί, αυτή τη στιγμή στην ΠΑΦΟ, το τμήμα της πάλης του ΠΑΟΚ έχει 40 παλαιστάκια, παμπέδες. Είναι σαν να έχουμε ένα μικρό σύνδεσμο εκεί, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, που έχουμε το σύνδεσμο στην ΠΑΦΟ. Αλλά όλο αυτό που συμβαίνει στο ΠΑΟΚ της πάλης μεταφέρεται πλέον παντού. Είναι μεγάλη δουλειά η οποία μπορεί να κάνει το κάθε τμήμα για το ΠΑΟΚ σε όλο τον κόσμο. Ναι, το ΠΑΟΚ να κυριαρχεί σχεδόν σε όλα τα. Είναι λογικό να δημιουργήσει και μια γενιά πάρα πολύ μεγάλη. Να αλλάξουμε. Εγώ πηγαίνω σε άλλες πόλεις, πίστευα ότι είμαστε ελάχιστοι και βλέπω παντού να πλέον είναι παπουσάκια. Απλώς, Σταύρο, εγώ θέλω να τονίσω και αυτό να το καταλάβει όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, σε όποιο άθλημα και να είναι, έχει τον ίδιο πόλεμο που συναντάει και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Άρα, έστω και με τα εσωτερικά ζητήματα, τα οποία είμαι σίγουρος και το ξέρεις και εσύ καλύτερα, ότι λύνονται μεταξύ μας ή μπορούν να λύνονται πιο εύκολα από ό,τι ίσως τα τελευταία χρόνια, ένα πρέπει να καταλάβουμε. Η ενότητα πρέπει να είναι στο μέγιστο σημείο και τώρα που πραγματικά γίνονται παοκτσάκια και φίλαθλοι αλλά και αθλητές, ο οργανισμός μπορεί να φτάσει
στα επίπεδα που πριν από λίγο με ρώτησες τι αγωνία έχω. Αυτός ο οργανισμός δεν είναι απλά ελληνικός οργανισμός. Είναι παγκόσμιος οργανισμός, είναι κίνημα και νομίζω ότι είναι η μέγιστη ευκαιρία μετά από το πρωτάθλημα το οποίο επισήμως θα έρθει στην Κυριακή, ο ΠΑΟΚ να ξεφύγει. Εγώ σου ξαναλέω ότι ακόμη και στη μικρή αυτή ομοσπονδία, η οποία είναι ένα τη δέκατη, ας το πούμε, της πάλης, να ξέρετε ότι ο ΠΑΟΚ συναντά τα ίδια και μεγαλύτερα προβλήματα και φαντάσου το αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα ΠΑΟΚ που είναι 3 χρόνια πρωταθλητής στους άντρες, 3 χρόνια πρωταθλητής στους εφήβους, είναι πρώτος και έχασε την πρωτιά του για ένα χρυσό στους πέδες και πάει για πρωτιά το Σάββατο στους παμπέδες. Πηγαίναμε για το 4-4 φέτος. Εγώ δεν μένω βέβαια στους τίτλους, μένω το ότι ακόμη και σήμερα όμως νιώθω ότι όχι απλώς δεν μας σέβονται, είμαστε ακριβώς στο ίδιο επίπεδο που ήμασταν πριν 4 χρόνια, στο σεβασμό. Και αυτό εγώ πραγματικά έχω ορκιστεί στον εαυτό μου ότι δεν θα το χαρίσω σε κανέναν. Ή θα μας τον δώσουν έτσι θελικά, θα πω, γιατί πλέον πρέπει να μάθουμε στη Θεσσαλονίκη να μιλάμε κι αλλιώς. Και επειδή έχω τύχει να ζω αρκετά με τις δουλειές μου με Αθήνα, εδώ εξακολουθούμε να έχουμε αυτό το ρομαντικό το οποίο μας απογειώνει πολλές φορές, αλλά πρέπει να δείχνουμε και την πραγματική μας δυνατότητα, το ότι είμαστε και καλά παιδιά, αλλά είμαστε και του Σαλονιού και του Αλωνιού. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουν μάθει μια σου. Παίρνοντας εδώ πέρα τα ψίχουλα, να είναι κάποιοι ικανοποιημένοι και να μην υπάρχει επιχειρηματολογία από την πλευρά μας. Αυτή που έχει άλλαξει. Εντάξει, σαν να δείτε την εκδική, ο Πάοκ διεκδικεί, δεν μπορεί να τους κάνουμε. Για να μην κάνουμε. Εγώ θα σου αλλάξω. Ο ΠΑΟΚ διεκδικεί και μέσω αυτού η Θεσσαλονίκη θα διεκδικεί. Εντάξει, είναι δεδομένο αυτό. Δηλαδή, πού περιμένουμε τώρα για το να πάρει. Περιμένουμε το Σαββάτο να μπορέσουν οι Παμπέδες να πάρουν την πρωτιά και να μην την πάρουν παιδιά τα οποία, σου ξαναλέω, μέσα από αυτά τα 40 παιδιά για πρώτη φορά θα έρθουν 6 παιδιά από την Κύπρο για να παλέψουν για το ΠΑΟΚ. Περιμένουμε τους διεθνείς αθλητές μας να πάνε καλά στα πανευρωπαϊκά και στα παγκόσμια. Το σίγουρο είναι ότι θα περιμένουν ένα ΠΑΟΚ της πάλης, ο οποίος θα γίνει παγκόσμιο. Χαίρομαι γιατί έχεις ψήσει εξόραμα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Ήταν το χάρισο μου, αλλιώς ο άνθρωπος που διαχειρίζεται το τμήμα πάλης του ΠΑΟΚ, το οποίο διαπρέπει τα τελευταία χρόνια. Έχω και έναν φίλαθρο του ΠΑΟΚ και να θες να πεις τίποτα στον αέρα, αγόρι μου, και σε βλέπω λυπημένο. Δεν πουλήσαμε σαμπάνιες. Θα πρέπει να είσαι σε κατάσταση αμόκ αυτή την περίοδο, σε πωλήσεις. Ξεπούλησες σαμπάνιες. Έλα να μας πεις γιατί πώλησες τις σαμπάνιες. Έλα λίγο. Έλα λίγο. Χαμός. Ο άνθρωπος που είναι δίπλα μου, ναι, κύριος Αλπάνης, βάλτε τα ακουστικά, βρε, να κάνουμε πλαγιά, βάλτε τα λίγο. Σαμπάνιες πουλάς. Ακούς τον αέρα. Ε. Εγώ δεν σ' ακούω, αλλά τον ακούτε. Όχι. Όχι. Πάλι δεν ακούτε. Να σου πω, μπορούμε να το σπάσουμε σε ειδική τελετή αυτό το μηχάνημα, τελειώνουμε. Ε. Εύκολα. Εύκολα. Εσύ ωραία, περιμένετε να δώσω τη δική μου την κάσκα. Ναι. Ούτε μια συνέντευξη δεν με αφήνετε να κάνω. Έλα ρε Σταύρο, έλα. Πάρε λίγο. Ωραία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πουλάτε σαμπάνιες. Είναι γεγονός, ναι, ο κύριε Αλμπάνη. Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία. Καλύτερες φαντάζομαι. Πουλάτε σαμπάνιες ΜΟΕ, πουλάτε ή τίποτα. Άλλες ευκαιρίες. Ποιες είναι, πες. Είναι από την ΚΑΗΡ. ΚΑΗΡ, ναι. Παραδοσιακή. Ναι, ναι, ναι. Αυτές που παρούσαμε 3 πέναλτι δεν έχουμε πάντα. Όχι, όχι, όχι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μίλα μου λίγο για τη σαμπάνια που πουλάτε. Να σας πω ότι είναι ένα προϊόν. Κρασί είναι καταρχήν, ναι, απλώς είναι μια διαφορετική. Σαμπάνιζε, κρασί. Κρασί. Είναι... κρασί. Όλα είναι κρασιά. Ναι. Απλώς είναι αφρόδιο, σαμπάνιζε, αφρόδιο. Σαμπάνια λέγεται ό,τι παράγεται στη Γαλλία. Είναι όπως το υπάρχουν, ας πούμε, το αντίστοιχο προσέκον στην Ιταλία, καβάιν στην Ισπανία. Εδώ είναι. Αυτά για το λαό του ΠΑΟΚ που λένε ότι είναι. Είναι το κοσμικό. Αδάης. Έτσι. Αδάης. Υπάρχει ένα επίπεδο. Το επίπεδο υπάρχει. Ότι δεν είμαστε μαο-μαο. Ξέρουμε και από σαμπάνιες. Ξέρεις, γίνεται, επειδή είπες την έκφραση Μάο Μάο, το Μάο Μάο βγήκε για να καλύψουμε
να καλύψουμε τη μεγάλη μας γνώση σε όλα τα άλλα προϊόντα. Όταν κατεβαίνει ο λαός που υπάρχει στην Αθήνα, αλλάζουν τα πάντα. Όταν πηγαίνει στις πόλεις, γιατί αυτό το ΜΑΟΜΑ στηρίζει και στις υπόλοιπες πόλεις, αφήνει λεφτά. Το ΜΑΟΜΑ, ήρθαν οι ΜΑΟΜΑ. Θέλω να ρωτήσω προχθές στα μαγαζιά της Ξάνθης, τους τζίρους που κάνανε. Στα μαγαζιά στο Αγρίνου, τους τζίρους που κάνανε. Μόνο από εμάς ένα εκατοστάρικο όμως παϊδάκια πήγαινε. Μόνο από εσάς ένα εκατοστάρικο παϊδάκια. Τα οποία τα παίρνει μία φορά το χρόνο, ναι. Και άμα τύχει, ξέρω και στο κύπελο. Ναι. Κατάλαβες λοιπόν πόσο εύκολα. Διακινούμε το ρευστό της χώρας. Αλλάζει. Εγώ πιστεύω ότι ο αθλητικός τουρισμός είναι μεγάλος όταν κατεβαίνει ο ΠΑΟΚ. Σε όποια πόλη και να πάει. Πάμε στο Διατάπτα. Σε πόλη τη Αποσαμπάνια. Δεν προλαβαίνουμε πλέον. Με τις συνεχόμενες επιτυχίες, βλέπεις. Σάββατο πάσχα. Ενώ ψηφιέστε να πάει. Οι ετοιμασίες, οι ετοιμασίες έχουν γίνει πλέον και ξεκινάει το πάρτι από την Κυριακή. Ωραία. Θυμάστε τα τελευταία χρόνια στο Παλατάκι, πρωτάθλημα βόλεϊ, πρωτάθλημα χάτμπολ. Είχαμε σαμπάνια. Έβλεπες τι γινόταν. Εμένα δεν μου φέρεις τίποτα εδώ. Α, εκεί θες να καταλήξουμε. Εγώ θέλω να καταλήξω ότι θέλω με τον Επαρχιακό μία σαμπάνια και να κάνω μετάδοση. Δύο. Τελειώσαμε. Χωρίς. Φυσικά το πιο εύκολο πράγμα. Ικανός. Το πιο εύκολο πράγμα. Ωραία, τελείωσε. Έγινε. Τελείωσε. Οπότε ευχαριστώ. Τα λέμε στη φιέστα. Ο Σαμπάνιας ειδικός εδώ, έχει ναυσία, ειδικός σε θέματα σαμπάνιας. Καλή σας συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Και την Κυριακή όλοι στο γλέντι που θα ξεκινήσει από το μνημείο των παιδιών και θα συνεχιστεί μέχρι την πόλη μας. Σταύρο. Καβαλτσώσαμε και τη σαμπάνια, επιστροφή στα στούντιο του Λίπεδο 107,4. Καταρχάς ρε Σταύρο, έχουμε και εμείς επιφανείς. Εννοείται. Εννοείται ότι έχουμε επιφανείς. Έτσι. Να τα λέμε αυτά. Ναι, λοιπόν, σας αφήνω. Σας αφήνουμε, ναι. Και μιλάμε συνέχεια. Πάρα πολύ. Λοιπόν, κάναμε ακόμα μια σύνδεση με την Sport Expo. Εκεί που είμαστε και ο Λίμπερο και το ΠΑΟΚ 24. Είναι ο Σταύρος εκεί. Όποιον περνάει τον κρατάει. Είναι αυτό που λέγαμε. Πού να βάλεις φρένο στον κόσμο. Να τα πεις όχι, κράτα τις σαμπάνιες. Να κερδίσουμε πρώτα. Λοιπόν, έλα, πάμε στο δεύτερο διάλειμμα γιατί ξεφύγαμε λίγο χρονικά. Ναι. Μαζί μας στοίχημα.gr, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24, μεγάλη γκάμα επιλογών σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, πάρα πολλά τα στοιχήματα και τα ειδικά και οι αποδόσεις καλύτερες που μπορείτε να βρείτε στην αγορά. Υπάρχει και το σερί, δοκιμάστε και την τύχη σας και live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο. Η μέρα γύρω παλή και σημερινή, Άρσεν Ανάπολη. Μηδενική ικανότητα από τη στοίχημα, 2.42-3.55 το χι, 3.25 το διπλό της Νάπολη, Μπεφίκα Άιντραχτ, Σλάβια Πράγα Τσέλσι και Βιγιαρεάλ Βαλένθια, ο ισπανικός εμφύλιος. Όλα τα παιχνίδια είναι στις 10. Νομίζω ότι το βράδυ θα έχει εξαιρετικό στοιχηματικό ενδιαφέρον και πριν τη σέντρα και κατά τη διάρκεια των αγώνων με live ποντάρισμα και φυσικά όλες οι επιλογές και live cash out και live streaming στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Όλα αυτά από τη στοίχημα. Το Ρίζιτσι Καζίνο είναι μαζί μας. Χαμός. Η κορυφαία σκηνή της πόλης, το θέατρο Βεργίνα. Έτσι είναι, αγάπη. Ναι. Αμφιθεατρικό με πάρα πολύ καλή ακουστική. Κάθε εβδομάδα. Το έχουμε διαπιστώσει και στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ που έχουμε δει από το θέατρο Βεργίνα. Έτσι. Μια μικρή τούμπα. Κλείστε και έως τα εισιτήριά σας για την παράσταση του υπερθέαμα ουσιαστικά. Η κυρία Επιθεώρηση από τα ταμεία του καζίνο. Ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Δεν υπάρχει κάποιο ηλικιακό περιορισμό για να απολαύσετε την κυρία Επιθεώρηση. Παρασκευή και Σάββατο οι δύο επόμενες παραστάσεις, ξαναλέω. Υπάρχει περιορισμός αν θέλετε να μπείτε πριν ή μετά την παράσταση στο Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο της ηλικίας σας. Δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό εισιτήριο εισόδου. Και αν θέλετε να ανακοινήσετε το σπίτι σας, είτε τον επαγγελματικό σας χώρο, είτε το εξοχικό σας, όπως είπε και ο Στέργιος, η αναδομό είναι η κατάλληλη επιλογή που μπορείτε να κάνετε. Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά, τα γραφεία. Πολύ εύκολα προσβάσιμα όλη τη διάρκεια τη ημέρα. Να πάτε από εκεί, να μιλήσετε από κοντά με τους ανθρώπους στον αναδομό. Ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες αλλά και τις δυνατότητές σας, υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πάρτε μια γεύση μέσα από το αναδομό παύλαανακαίνιση.gr από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων που έχουν γίνει. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα. Στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Λες να πάμε λίγο στο μπάσκετ, σιγά σιγά. Ας πάμε σιγά σιγά. Πάμε λίγο στο μπάσκετ, γιατί ο ΠΑΟΚ κέρδισε χθες το Πανιόνιο. Ναι. Το Περιστέρι κέρδισε τον Ολυμπιακό. Όταν λέω εγώ αγάπη ότι ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει να αποκλειστεί, να μην... Εν τω μεταξύ, ο Ολυμπιακός από χθες βγάζει πάλι μια νέα γκρίνια, νέος γύρος για την διαιτησία.
Δεν ξέρω πραγματικά που θα πάει αυτό το πράγμα. Κάθε εβδομάδα το ίδιο πράγμα. Αλλά δεν άλλαξε ουσιαστικά κάτι. Το έλεπα και το βράδυ. Όχι, ο ΠΑΟΚ παραμένει μαζί με Προμηθέα. Όχι. Μαζί με Περιστέρη και Προμηθέα, ναι, σωστά. Ναι, δεν άλλαξε. Στο 15-8. Τον έχουμε τον Νίκο. Νίκο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι γίνεται. Όλα καλά. Βόλτα είσαι. Έμαθα. Ναι. Πού γυρνάς, πού. Εδώ ρε φίλε, παραλιακά κινούμαστε εμείς. Έχουμε αυτή τη. Τι ωραία. Τη δυνατότητα, παύλα προνόμιο. Μπράβο, ρε Νίκο, μπράβο. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Ωραία. Νίκο, δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικά στη βαθμολογία. Αυτό λέγαμε τώρα με το Στέργιο. Κοίτα, δεν άλλαξε κάτι. Το Περιστέρι καταφέρνοντας να κερδίσει και τον Ολυμπιακό χθες. Νομίζω ότι πλέον κρατάει ξεκάθαρα αυτό την τρίτη θέση στα χέρια του. Δηλαδή, μένουν πια τρεις αγωνιστικές. Ο ΠΑΟΚ για να βγει τρίτος, όλα δείχνουν θα πρέπει να πάει να κερδίσει μέσα στο Περιστέρι. Ναι. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Μιλώντας πάντα με λογικά αποτελέσματα. Δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει το Σάββατο στον Ολυμπιακό, στην έδρα του Ολυμπιακού, θα κερδίσει τον Κολοσσό Ρόδου την μεθεπόμενη αγωνιστική. Και το Ρέθυμνο στα τρία παιχνίδια, το Ρέθυμνο λέω, το Περιστέρι στα τρία παιχνίδια που τα απομένουν, που έχει δύο εκτός με Ρέθυμνο και Κολοσσό, θα κάνει δύο στα δύο. Βέβαια, το παιχνίδι που είναι στο Ρέθυμνο δεν είναι και τόσο εύκολο. Ναι. Για το Ρέθυμνο δίνει τη δική του μάχη για την παραμονή, είναι μία νίκη πίσω από την Κίμη την οποία κέρδισε πρόσφατα και η Κίμη παίζει το Σάββατο με τον Άρη στο Παλαιό. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι ανοιχτή η κατάσταση, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ εξαρτάται πλέον από το Περιστέρι για την τρίτη θέση. Έτσι βέβαια, το κατά πόσο η τρίτη θέση ή η τέταρτη έχουν μεγάλη διαφορά, δεν το ξέρω για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω ότι μετά τη χθεσινή του ήττα ο Ολυμπιακός δεν προλαβαίνει την έκτη θέση, κάτι που ήταν έτσι και πολύ δύσκολο. Οπότε ο τρίτος πιθανότατα θα παίξει με τον ύφος του Λίμνου και ο τέταρτος θα παίξει με τον πέμπτο που θα βγει μέσα από το Προμηθέας ΠΑΟΚ. Οπότε είναι πιθανό ο Προμηθέας αυτός, γιατί ο Προμηθέας δύο ήττες λέει λογική ότι θα κάνει, καθώς έχει να παίξει και με Παναθηναϊκό και με Ολυμπιακό εκτός έδρας. Νίκο, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί και να υπάρχει το σενάριο ο Ολυμπιακός να μην θέλει να μπει καν στα play-off. Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν το. Για να αποφύγει τον υποβιβασμό, γιατί δεν θα μπορέσει να κατέβει με τον Παναθηναϊκό και να θέλουν δηλαδή, θα είναι ξεφτύλα μεγάλη μετά από τα όσα έχουν πει και γράψει και αυτό και τα λοιπά, δεν μας νοιάζει. Ένας εύκολος τρόπος για να μην υπάρχει άγχος που μπορεί να βγει στη γωνία ο Παναθηναϊκός για τον Ολυμπιακό, μένουμε εκτός play-off και τελειώσαμε. Δεν ξέρω, φίλε. Είναι πραγματικά πολύ περίεργη η κατάσταση. Είναι και εντελώς πρωτόγνωρη κατάσταση. Καλά, σίγουρα. Αυτή με τον Ολυμπιακό. Και το σενάριο αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει πόσους βαθμούς. 40 το λέει ο Εσάκη. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι έχει 32. 32. Θα έλεγα ότι έχει 32. Είναι δύο πίσω από τον Χολαργό. Ο οποίος Χολαργός όμως έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει το μάθημα τον Κολοσσό. Δηλαδή για τον Ολυμπιακό είναι 4 παιχνίδια. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει να παίξει με Κολοσσό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Προμηθέα. Δηλαδή μπορεί να κάνει 4 στα 4, λέω εγώ. Ναι. Και είναι πιθανό να βγει 7ο σε τέτοια περίπτωση, γιατί ο Χολαργός έχει να παίξει με το Λαύριο, που δεν έχει σωθεί ακόμα. Έχει να παίξει τα άλλα δύο παιχνίδια του. Δεν θυμάμαι, αλλά θα μου κάνει εντύπωση ο Χολαργός κάνει, ξέρω εγώ, 2 στα 3 ή 3 στα 3 ως το τέλος. Τέλος πάντων. Ωραία πράγματα πάντως γενικότερα. Δηλαδή. Ειλικρινά, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα βγει 7ο σε αυτή τη λογική για να παίξει με την ΑΕΚ. Mm. Ωραία. Αλλά ό,τι και να είναι, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός μπει στα play-off, νομοτελειακά θα βρεθεί με τον Παναθηναϊκό σε διαφάση. Ναι, εκεί πρέπει να δούμε τι θα κάνει. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη να μην βρεθεί με τον Παναθηναϊκό. Εκτός αν αποκλειστεί από την ΑΕΚ. Εντάξει, δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω. Αν και η ΑΕΚ γενικότερα παίχτες ψάχνει στην αγορά, όχι παίχτη πλέον, μετά τον τραυματισμό του Ματσιούλη, ψάχνει και παίχτη για την περιφέρεια γιατί μάλλον θα τελειώσει τον Γκρίφιν. Γενικά οι ομάδες που έχουν τη δυνατότητα, να το πω έτσι, η ΑΕΚ, το Περιστέρι, είναι να ενισχυθούν ούτως ώστε να τα δώσουν όλα στα play-off. Να τα δώσουν όλα στη λογική ότι είτε δεν θα πετύχουν τον Ολυμπιακό, είτε να αφήσουν εκτός τον Ολυμπιακό. Ναι. Έτσι. Να το γιατί πραγματικά ο Ολυμπιακός τώρα είναι στο μαύρο το χάλι. Δεν το λέω υπερβολικά. Δηλαδή, στο Περιστέρι έχανε από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι. Και για να καταλάβουμε την κατάσταση, για όσους δεν είδαν το παιχνίδι, η διαιτησία χθες ήταν 60-40 για το Περιστέρι. Ναι. Καλά. Ο Ολυμπιακός πάλι έχει ξεκινήσει ένα πανηγύρι. Έχει δοθεί ένα φάουλ στο τέλος με το Περιστέρι στο συν 3 σε προσπάθεια 3 πόντων που ουσιαστικά καθαρίζει το παιχνίδι γιατί πάει στις βολές, βάζει άλλες 3 και πάει στους 6. Το οποίο δεν δίνεται ποτέ. Έτσι. Εγώ δεν το λέω αυτό σαν δικαιολογία για τον Ολυμπιακό. Το λέω σαν να καταλάβουμε όλοι τι κατάσταση επικρατεί αυτή τη στιγμή. Έτσι.
Γι' αυτό το αναφέρω. Και ο Πάοκ θα πάει να παίξει τελευταία αγωνιστική στο Περιστέρι. Προφανώς κατάταξη, έτσι χαίρεται. Τώρα στο 3, το 4, θα το δούμε. Ωραία. Η λογική λέει ότι εκείνο το παιχνίδι θα κρίνει κατάταξη. Και το οποίο θα βρει στα play-off. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση για τον Πάοκ. Και η οχτάδα τέλος πάντων, η οποία είναι να είναι στα play-off, δεν αλλάζει λογικά. Ναι. Και με τον Ολυμπιακό μέσα, όποια και είναι η κατάταξη. Εγώ νομίζω ότι ο Πάοκ είναι πιο αδύναμος και από τους άλλους αυτά, σε όλα τα επίπεδα. Αυτό ήθελα να σου πω. Σίγουρα εξαγωνιστικά και στο αγωνιστικό εντάξει. Μπορεί, το έχει δείξει ότι μπορεί να καλύψει τα όποια κενά του, απλά δεν ξέρω τώρα αν είναι σε φάση να το ξανακάνει. Το διάβαζα και στο blog σου που το έγραψε αυτό. Και σκεφτόμουν ότι μετά ενδεχομένως να είναι Ολυμπιακός, μετά τον ΠΑΟΚ. Ναι, εξωαγωνιστικά σίγουρα. Ναι, έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα. Σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια δύσκολη πραγματικότητα, αλλά είναι πραγματικότητα. Έτσι. Απλά κοίταξε να δεις, αν ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα έδρας στα play-off, ο ΠΑΟΚ γενικά φέτος στην έδρα του, σε όλα τα παιχνίδια πλην του ύφες του Λίμνου, το οποίο έχασε δίκαια, σε όλα τα παιχνίδια ήταν, στα περισσότερα μάλλον ήταν από καλός, μάλλον από μέτριος, γιατί ήταν μέτριος με τον Πανιόνιο, μέχρι πολύ πολύ καλός. Και βάζω όλες τις οργανώσεις μέσα. Οπότε, άσχετα αν, επί παραδείγματος ένα ΠΑΟΚ Προμηθέας δεν θα έχει 5.000 κόσμο το παλατάκι, okay, το ξέρουμε, αλλά στην έδρα του γενικά και καλύτερα παίζει και έχει τον τρόπο να παίρνει τα αποτελέσματα ακόμα και κόντρα σε καλύτερους αντιπάλους. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι αν ο ΠΑΟΚ είναι στο 3 ή στο 4, έτσι, ανεξαρτήτως το ποιο θα βρει εκεί, ως αντίπαλο, με πλεονέκτημα έδρας νομίζω ότι ένα μικρό βάσμα το έχει, σε όποια φάση και να είναι. Έτσι. Απλά αναφέρω την κατάσταση για να καταλαβαίνουμε όλοι πού είναι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ και πού είναι αντίπαλοι. Το Περιστέρι έχει βγει στην αγορά, ψάχνει παίχτη για αντιχάρο ουσιαστικά, γιατί ο Χάρο έχει ένα θέμα τραυματισμού, έκανε με ένα τρομερό πρωτογύρο, το οποίο τον έχει αφήσει πίσω και νομίζω ότι έχει κάποια θέματα με την ομάδα γενικότερα και ψάχνει παίχτη ακριβό στην αγορά. Η ΑΕΚ ψάχνει παίχτη για αντιματσιούλης και έναν ακόμα στην περιφέρεια σουτέρ. Και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να αλλάξει τον Τζαμάλ Τζόνς εδώ και 2 μήνες. Δεν υπάρχει έτσι κάποια κίνηση ακόμα σε αυτό το μεταγραφικό κομμάτι, Όχι. Όχι. Δεν έχει τα χρήματα ΠΑΟΚ για να κινηθεί. Τώρα που μιλάμε. Για να κάνει μια κίνηση. Για να γυρίσουμε λίγο στο χθεσινό ματς, νομίζω ότι ήταν το δίδυμο Γκος Χάτσερ. Αυτό πρέπει να είναι για να έχει ο ΠΑΟΚ κάποιες ελπίδες να πετύχει κάτι καλό. Γιατί σε άλλη περίπτωση δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Κοίταξε, χθες νομίζω ότι και οι δύο που σου είπαν οι Ιωνίου τον επηρέασαν, δηλαδή ειδικά η μία του Μπέρι, ναι, που είναι πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Γενικά όμως ο Πανιόνιος πάνω κάτω όσοι είδαν το παιχνίδι αυτό το μπάσκετ παίζει, που είδανε και χθες. Δηλαδή άναρχα, με λίγο να βρούνε κάποιο λίγο ρυθμό και όλα αυτά. Χθες ο Πανιόνιος γενικότερα ήταν σχετικά διαβασμένος στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Δηλαδή και τις παγίδες τις έκανε και τις προσπάθειες στην άμυνα τις έβγαλε και πήγαινε να εκμεταλλευτεί τον Ντόρσεϊ που δεν είχε αντίπαλο με στη ρακέτα με τον ΠΑΟΚ. Αλλά από τη στιγμή που ο Γκος και ο Χάτσερ, κυρίως ο Χάτσερ, ήταν σε τέτοια καλή μέρα, ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι εύκολα δύσκολα θα κέρδιζε και όντως κάπως έτσι έγινε. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που μιλάμε με μείον 2 παίκτες στο τέλος της σεζόν, ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερη ποιότητα από όλες αυτές τις ομάδες. Από το Πανιόνιο, ξέρω εγώ από το Λαύριο, από τις ομάδες οι οποίες δεν είναι εκεί στο 4-5-6, ή ας πούμε λίγο πιο κάτω. Έχει ακόμα και σε αυτή την κατάσταση μεγαλύτερη ποιότητα. Το θέμα είναι ότι είναι λίγο ένα ζήτημα και το έχει αναφέρει και το ανέφερε και ο Παθεοδόρου χθες. Γενικά το να βρεθεί κίνητρο είναι λίγο θέμα. Και εγώ νομίζω ότι είμαστε και Απρίλιο μήνα, βγαίνει και κούραση. Εγώ νομίζω βγαίνει και σωματική κούραση μέσα και μετά. Γιατί η σεζόν είναι πάρα πολύ απαιτητική. Ναι. Και τις διακοπές, το εσύ πέσεις του πάγου, τις διακοπές δεν κάνανε. Όταν λέω στις διακοπές, εννοώ του πρωταθλήματος. Ναι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι ο Χρυσοκόπουλος αυτόν τον καιρό είναι πολύ πεσμένος. Προφανώς και δεν μπορεί να πήγαινε σε όλη τη χρονιά μια ευθεία γραμμή προς τα πάνω η απόδοσή του. Αλλά σίγουρα του βγαίνουν διάφορα. Του βγαίνει λίγο κούραση, λίγο πνευματική κούραση, λίγο σωματική. Και σίγουρα αυτό έχει αντίκτυπο. Ας πούμε, για τον Μαργαρίτη τα έχω πει πολλές φορές ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τον Πάγκο να τον έχει καλά, αλλά είναι και 36 χρονών και δεν μπορεί να πηγαίνει διαρκώς κι αυτός. Μόνο καλά. Έχει τα πάνω του και τα κάτω του. Και σε κάθε περίπτωση ο Πάκο πρέπει να πάρει ένα παίχτη παιδιά στο 3 γιατί δεν μπορεί να βγει μόνο με το Τέπιτ. Δεν γίνεται. Καλά, έτσι κι αλλιώς δεν. Το όποιο καινό δεν φάνηκε. Έτσι κι αλλιώς δεν πρέπει να το κάνει, σαν κανονισμό. Ναι, νομίζω ότι πρέπει και από κανονισμό. Θα το κάνει σε κάποια φάση. Το θέμα είναι να το κάνει. Δεν το έχει κάνει εδώ και 2 μήνες γιατί δεν μπορεί. Έτσι.
Θα πρέπει να το κάνει το δυνατόν γρηγορότερα, θα πω εγώ, ούτως ώστε στα όποια παιχνίδια μένουν μέχρι, μέχρι τα play-off να έχει έρθει ο παίχτης, που για μένα πλέον είναι και, είναι και αριθμητικό το ζήτημα. Ναι. Δηλαδή μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάει με 10 παίχτες τα play-off. Δηλαδή τέλος σεζόν να παίζει παιχνίδια ανά 3-4 ημέρες με καλούς αντιπάλους, έτσι. Είτε είναι ο Προμηθέας, είτε είναι ο Ήχθος, είτε είναι το Περιστέρι, οποιοςδήποτε, δεν ξέρω. Και να το πάει με 10 παίχτες για 10 το τσόχλα. Δεν θα βγει. Ή μάλλον ναι. Δεν θα μπορεί να διεκδικήσει κάτι. Νομοτελειακά. Έτσι. Δεν θα μπορεί να το κάνει. Όπως επίσης ο αντίπαλος θα διαβάσει και τον Γκος και τον Χάτσερ. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν παίξει για να τους σταματήσουν. Πιο μεγάλη αθλητικότητα στην περιφέρεια. Έχουν ρόστερ για να σταματήσουν και τον Γκος και τον Χάτσερ. Έτσι. Θα πρέπει να έχει κάποιες περισσότερες εναλλακτικές. Η απουσία του Τζαμάλ Τζόνς σε αυτό το κομμάτι δεν είναι μικρή. Έτσι, ο Αμερικανός μπορεί να μην ήταν ο παίκτης που έβαζε 25 πόντους, αλλά έδινε πάρα πολλά πράγματα. Συν το ότι ήταν ένας ακόμα αξιόπιστος σουτέρ. Ο ΠΑΟΚ το είχε χάσει αυτό το πράγμα εδώ και 2 μήνες, από το τελικό του κυπέλου. Έτσι, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είχε plays και συστήματα που να κατέληγαν σε τρίποντα από τη γωνία του Jones, που ήταν πολύ καλό σε αυτό το πράγμα. Είχε plays και συστήματα για να πάρει την μπάλα του Jones στην κορυφή και να παίξει ή να πάει στον εναντίον ενός παίκτου καλάθι. Έτσι, αυτά τα έχει χάσει και δεν τα έχει αντικαταστήσει. Ναι, σε κανένα βαθμό. Δηλαδή, ο Τέπης να είναι καλά ο άνθρωπος, έτσι, εγώ πιστεύω ότι συνεχίζει να παίζει πάνω από το ταβάνι του φέτος στον ΠΑΟΚ, έτσι, αλλά έχει κάποια συγκεκριμένα πράγματα στο παιχνίδι του και επίσης ο Τέπης δεν είναι κανένα πεδαρέλι, δεν είναι 25 χρονών, είναι 32-33, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί να πηγαίνει συνεχόμενα και να βοηθάει και στο 4 και να παίξει άμυνα και να παίξει και στο 3 και να πάρει και τα σούτ και να πρέπει να τα βάλει τα όποια σούτ αναλογούν τέλος πάντων και να δώσει πράγματα. Έτσι, στα play-off βλέπουμε ότι και οι ομάδες είναι να ενισχυθούν και έχεις να αντιμετωπίσεις αντιπάλους οι οποίοι είναι ή καλύτεροι από σένα ή ισοδύναμοι με σένα. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται σίγουρα μια προσθήκη για να δει ο ΠΑΟΚ και πέρα πώς θα καταταγεί και πώς θα είναι για να δει τι μπορεί να διεκδικήσει στην πορεία των play-off. Μάλιστα. Μ' αρέσει πάντως και να το κλείσουμε ότι όλα τα μάτς είναι την ίδια ώρα για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Και τι ώρα, 4:15. Η πιο καλή ώρα. Ο φίλος μας ο Εσάκη. Μετά από έρευνες και προσωπική εμπειρία και με την υποστήριξη του κόσμου γεμάτα όλα τα γήπεδα, νομίζω είναι η καλύτερη ώρα, Νίκο. Τίποτα, να δεις μπάσκετ. Σήμερα θα δεχτεί μπούλινγκ ο πρόεδρος του Εσάκη. Αν είναι στην υποστήριξη, νομίζω θα είναι σε κάποια φάση. Θα δεχτεί κάποιο μπούλινγκ γιατί δεν μπορεί να σκεφτεί αυτό το πράγμα. Μήπως καθιερωθεί, δεν ξέρω, για τα επόμενα χρόνια. Τέτοια επιτυχία. Το 15-45. Τώρα εμείς λέμε τον Εσάκη. Δεν είναι θέμα του Εσάκη, είναι θέμα της ΕΡΤ. Έτσι, η οποία έχει τα δικαιώματα σε 10 ομάδες και αποφασίζει αυτή. Ναι, εντάξει. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πιεστεί και η ΕΡΤ να καταλάβει ότι εσύ δεν υπάρχει. Okay. Γιατί είναι Νίκο, νωρίς, μια χαρά μεσημεράκι. Ναι, βέβαια. Αυτός που δουλεύει στην ΕΡΤ 5 η ώρα έχει τελειώσει 6. Είναι αλήθεια. Δεν έχει τραβήξει μετά η ώρα πολύ. Ναι, δεν θα πάει μέχρι 10 το βράδυ 11. Σωστά. Μια χαρά. Ωραία, Νίκο. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Σωστό αυτό που είπε. Γκρινιάζεται για όλα. Είναι στις 7 το μάτι, σας πειράζει. Είναι στις 4 σας πειράζει. Τι ώρα θέλετε επιτέλους. Τέλειος πια. Να γίνουμε και λίγο άνθρωποι. Ανθρώποι, όπως λένε μερικοί. Έχει δίκιο πάντως ο Νίκος. Δεν φυσικά. Ο συνάδελφος της ΕΡΤ. Τελειώσει. 6-6. 5-5,5 γεια σας. Όχι, βάλτε 6-6 και μέχρι να μαζέψει. Ναι, μέχρι να φύγει, ναι, να μαζέψει. Να υπάρχει μια λογική, παρακαλώ. Και στο NBA γίνονται μάτς νωρίς κάποιες φορές. Μην κοιτάς που εδώ είναι ξημερώματα, Αστέριο, δεν είναι. Υπάρχει μια διαφορά. Το ξέρω, αγάπη, το ξέρω. Ναι, άντε, μπράβο. Ναι. Ξεκινάει τα play-off. Άιντε. Εκεί σε θέλω. Με Γιάννη. Βγήκε MVP ο Γιάννης. Πότε βγαίνει. Κάτσε να δω, μου πληρώθηκα στοίχημανι. Το είχα παίξει, το ξεχάσει. Περίμενε. Εδώ και στο μόνο δύο, η αγάπη ξεχνάει τι στοίχηματα παίζει. Ναι, γιατί είναι μεγάλη επιτυχία μου γενικά τελευταία και ξέχασα αυτό. Δεν το έχει δώσει. Δεν έχει κλείσει ακόμα. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον δεν έχει τελειώσει. Στέργιο. Και μια και μιλούσαμε για μπάσκετ. Ο Νάιτζελ Ουίλιαμ Γκος, ο παίκτης του Ολυμπιακού, αποχώρησε από την Αθήνα με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να δώσει το παρόν στην κηδεία της γιαγιάς του και δεν θα προλάβει να επιστρέψει ο Αμερικανός Γκάρτ πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, άρα μία λύση λιγότερη για την περιφέρεια θα έχει ο Ντέιβιντ Μπλατ. Ωραία. Εκτός είναι και ο Σπανούλης, οπότε για πάρα πολύ καιρό ο Σπανούλης, ναι. Έχει μπροστά του. Απλά το αναφέρω. Λοιπόν, 8 αυτά... αγωνιστικές στον Ντιέγκο Κώστα. 8 αγωνιστικές του Ντιέγκο Κώστα. Γιατί έβρισε τη μητέρα του διαιτητή. Ποιο μάτς είχε παίξει αυτός ο διαιτητής εδώ Ελλάδα. Τον ΠΑΟΚ δεν είχε παίξει. Αν θυμάμαι καλά. Έλα, Στέργιο.
Έλα, Στέργιο. Ήρθα εντός Τσακαλέας, τώρα θα την έχει να πάτησε, νομίζω. Θα την έχει, λες. Θα την έχει, πιστεύω. Έλα, το έχουμε. Ήταν ο Μανθάνο. Ο Μανθάνο. Αυτός είναι. Ο Ζήλ Μανθάνο που λέγαμε τότε. Ναι. Χεσούς. Με το Σταύρο που το συζητούσαμε. Πόσο μπροστά. 8 αγωνιστικές στον Διέκο Κώστα. Ούτε καν 10. Μια χαρά. Ο Διέκο Κώστα, άμα μαζέψει όλες τις αγωνιστικές που φάγε τιμωρίες για 6,5 διετών. 3 χρόνια μαζεύονται. Έχει πραγματικά ρεβλή. Είχα 3 χρόνια την καριέρα του. Δηλαδή έλειψε το Θεό. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Μαζί μας τον Παρντόν, Στέργιο. Στον Εύωσμο. Στέκι κανονικό. Θες καφέ, πας εκεί. Θέλεις ποτό, πας εκεί. Κοκτέιλ, τώρα που ανήκει ο καιρός και ταιριάζει σιγά σιγά τραβάει, πας εκεί. Πολλά τα events. Πολλές οι προτάσεις εκεί πέρα. Μεταλλείων Ταύρου 4 στον Εύωσμο, δίπλα στο πεζόδρομο. Τον Παρντόν. Να πάτε. Θα ανέβει και η διάθεσή σας και οι ρυθμοί και η διασκέδαση όλη την μέρα. Ξέρεις τι, πάντα μου άρεσαν οι επιχειρηματίες που δεν στέκονται στάσιμοι και το δουλεύουν με events κτλ. Όντως τους έχω σε μεγάλη εκτίμηση και μόνο έτσι τα μαγαζιά κρατιούνται όπως κρατιέται τον Παρντόν και έχει και το σταθερό κόσμο. Αλλά νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή και για όσους μένουν στο κέντρο, άλλως μένουν και ανατολικά και βερτούν στον Εύωσμο. Ναι, εντάξει, από το κέντρο κοντά είναι ο Εύωσμος, δεν είναι κάτι. Πας εκεί είναι από το πρωί με το βράδυ. 10 λεπτάκια είναι. Έτσι, Στέργιο. Χωριό. Χωριό. Λοιπόν, Nike Shoes είναι μαζί μας. Ναι. Τα κορυφαία παπούτσια μπορείτε να βρείτε. Είτε θέλετε ανδρική συλλογή, είτε γυναικεία, είτε παιδική, είτε αξεσουάρ, είτε τσάντες. Πάτε στα Nike Shoes, σε ένα από τα καταστήματα που υπάρχουν στην πόλη. Και έτσι, μισκή μέρα στο τέλος υπάρχει κατάστημα, το πιο καινούργιο από όλα. Και πλατεία Αγίας Σοφίας και Mediterranean Cosmos και πολλά στόκ ανατολικά, δυτικά, στο κέντρο. Και στο τελευταίο Βενιζέλος κατάστημα. Και φυσικά nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μπαίνετε εκεί, κάνετε τις επιλογές σας πολύ εύκολα και γρήγορα και σας έρχονται στο σπίτι σας. Μαζί μας και η Στίχημαν. Η μέρα Europa League σημερινή. Ναι. Μπορεί, αγάπη, να ποντάρω κάποια χρήματα στην Eintracht, η οποία πραγματικά είναι σε πάρα πάρα πολύ κατάσταση, καλή κατάσταση και στη Γερμανία αλλά και στο Europa League. 3-20 προσφέρεται το διπλό μέσα στην Μπενφίκα, στον Ταλούς. Έχει και άλλες επιλογές, δεν είναι μόνο το Europa League, έχει και μπάσκετ, έχει και βόλεϊ, και handball, και τένις. Εύκολη πρόσβαση και γρήγορα και με ασφάλεια από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Μπαίνετε στο λειτουργικό της Στοίχημαν και ποντάρετε είτε τα βασικά στοιχήματα, είτε τα ειδικά, είτε κάνετε συνδυασμό. Γενικότερα καλύπτει όλες τις ανάγκες σας με εκατοντάδες επιλογές, ανά παιχνίδι. Και φυσικά μαζί μας, Ρίζες Καζίνο, Θέατρο Βεργίνα. Τελειώνουν σιγά σιγά οι παραστάσεις της κυρίας Επιθεώρησης. Ένα μουσικοχρεωστικό υπερθέαμα με θέμα τη χρυσή εποχή της ελληνικής τηλεόρασης. Παρασκευή, αύριο, Σάββατο, μεθαύριο, οι δύο επόμενες. Και την επόμενη εβδομάδα πάλι Παρασκευή και Σάββατο. Άρα, 4 στον αριθμό οι παραστάσεις. Όσοι δεν έχετε πάει στο θέατρο Βεργίνα, να το κάνετε. Θα σας συνιστώ ανεπιφύλακτα. Θα περάσετε ένα τρίωρο πάρα πάρα πολύ όμορφα και ευχάριστα. Κλείστε γύρω στα εισιτήρια ticketservice.gr, καταστήματα public, τηλεφωνικά στο 217 456 και 7 και φυσικά στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο. Τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάντα είναι ωραίες, αγάπη, κουβέντες που κάνουμε με τον Αντώνη Τσακαλέα για τα μέρη στην πόλη που μπορείς να επισκεφτείς. Ναι. Καλή όρεξη. Δεν πρόλαβα να φάω την μπανάνα μου. Τι να κάνω. Εντάξει, συγχωρεμένη γιατί περνάς δύσκολα. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Με έχει καταβάλει αυτή η αρρώστια. Το έχει καταλάβει ο κόσμος νομίζω δύο μέρες. Μας ακούει. Δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Λοιπόν... Μας έδωσε πολύ σημαντικές πληροφορίες ο Αντώνης Τσακαλέας στο διάλειμμα. Βέβαια. Λυπάμαι που δεν μπορώ να τις μοιραστώ με τον κόσμο. Αλλά να ξέρετε, θα ήθελα, αν δεν με αφήνουν. Αυτά. Θα μιλήσουμε με Ραφαήλ, πιστεύεις? Νομίζω πως ναι. Έχει βγει ανακοίνωση από το TAP AUK για όλα όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες. Ναι. Γύρω από το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Θα μας πει λίγο ο Ραφαήλ πώς βγήκε αυτή η ανακοίνωση, τι υπάρχει γενικότερα. Ας τη διαβάζω εγώ μία. Είναι και σύντομη. Και να μας το αναλύσει ο Ραφαήλ. Λοιπόν, το TAP AUK ανακοινώνει ότι καταδικάζει κάθε μορφής επεισόδια που γίνονται σε αθλητικές συναντήσεις και κάθε μορφής βία, είτε σωματική είτε λεκτική. Καταδικάζει τα όποια συνθήματα ακούστηκαν στον αγώνα βόλεϊ ΠΑΟΚ Ηρακλή την 3η-9 Απριλίου 2019, αλλά καταδικάζει και κάθε προσπάθεια παραποίησης της αλήθειας. Έχουμε τον Ραφαήλ. Καλησπέρα, Ραφαήλ. Καλησπέρα, παιδιά. Αυτή είναι η ανακοίνωση του TAP AUK. Νομίζω, εντάξει, αυτονόητη. Έπρεπε να βγει και μια τέτοια ανακοίνωση από τον επίσημο ΠΑΟΚ. Ο κύριος Σαλόπουλος έδωσε, νομίζω, και εκείνος χθες γενικότερα μια γραμμή την οποία, ναι, είχε το TAP AUK και τη καταδίκη φυσικά
του αν υπήρχε το οποιοδήποτε σύνθημα προς τον Φέργκσον, αλλά νομίζω ότι ξεκαθαρίζει και την θέση του για μια ακόμα φορά τον ΤΑΠΕ στον επίλογο της ανακοίνωσης, που λέει ότι ο Ηρακλής στην ουσία προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις μέσα από τις ανακοινώσεις που βγάζει. Ραφαήλ, δεν είδα ανάλογες ανακοινώσεις από άλλες ομάδες. Όχι, ούτε γενικότερα. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Δεν υπήρχε ούτε από την Λίγκα κάποια επίσημη αντίδραση τουλάχιστον, ούτε και από τις υπόλοιπες ομάδες. Νομίζω ότι στην ουσία και χθες το απόγευμα αυτό που βγάλαμε και από το ΠΑΟΚ 24 το θέμα, με το ότι ο Κλήδη και ο Φέργκιουσον πάρα πολλές φορές φέτος στο Παλατάκι έχουν έρθει και έχουν παρακολουθήσει παιχνίδια του ΠΑΟΚ και μάλιστα τα επίσημα, ποτέ δεν υπήρχε πρόβλημα με τους δύο αθλητές και με όποιον άλλον αθλητή άλλης ομάδας έρχεται στο ΠΑΟΚ Sports Arena για να παρακολουθήσει τα παιχνίδια. Πάντα κάθονται στα επίσημα, πάντα τυχάνουν τις καλύτερες φιλοξενίες από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και νομίζω ότι πραγματικά η ανταπόδοση δηλαδή του όλου αυτού, της όλης αυτής της φιλοξενίας, το να είναι με χειρονομίες προς τον κόσμο, αν όντως υπήρξαν συνθήματα για οτιδήποτε, εντάξει, νομίζω ότι και από πλευράς των αθλητών δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Στο λέω γιατί το ΤΑΠΑΟ καταδικάζει ακόμα και τα συνθήματα. Στη Μίκρα και στο Ρέντι και στα υπόλοιπα γήπεδα δεν ακούγονται τα συνθήματα τύπου defense, για παράδειγμα. Ναι. Και στο Παλατάκι είναι η τρομοκρατία, τα συνθήματα και Παναγί μου, πώς θα φύγουμε από εδώ πέρα. Αυτό ακριβώς το ανέφερα και στο live εκείνη η μέρα, μόλις είχε γίνει όλο το σκηνικό. Ότι και αυτό που λέγαμε και θες, στο καλύτερο είναι μέσα στο γήπεδο. Ο Φιλίππου άκουσε και είδε με τα μάτια του και τα πανό μέσα στο Ρέντι, που ήταν και για τον ίδιο σε προσωπικό επίπεδο και σε οικογενειακό και για την καταγωγή του και πολλά ακόμα και για την αξιοπρέπειά του. Δεν αντέδρασε όμως, ούτε έκανε κάποια χειρονομία προς τον κόσμο για αυτά. Εντάξει, είναι έτσι η θέση των αθλητών που ακούνε πάντα πολλά πράγματα. Τώρα το θέμα είναι ποιος θα αντιδράσει, πώς θα αντιδράσει. Είναι και... Ραφαήλ, είναι αυτή η επιλεκτική ευαισθησία που έχουμε είναι γεμίσει και στην πόλη μας και στην Αθήνα. Ισχύει. Εντάξει, που τη μία δεν μας αγγίζει τίποτα και όλα καλά και την άλλη είμαστε ευαίσθητοι και τιμητές της νομιμότητας και της ηθικής και όχι στο ρατσισμό και εντάξει, τα έχουμε δει, τα ξέρουμε, τα ξέρουν και στον ΠΑΟΚ, δεν παίζαμε τα σύννεφα με την ανακοίνωση του Ηρακλή, νομίζω εγώ, αλλά κάποια στιγμή αυτό που έλεγε και χθες ο Σταύρος πολύ σωστά, σε μια δύσκολη εποχή γενικότερα και για την κοινωνία και στον αθλητισμό κατ' επέκταση, καλό θα είναι οι ομάδες να προσέχουν τι ανακοινώσεις βγάζουν, γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή όλο αυτό να έρθει σε μία ύφεση και να μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Ακριβώς. Έχουν συμβεί πολλά και στην πόλη μας και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις ακόμα. Εχθές για παράδειγμα ήταν το δικαστήριο για τον Άσο και θα πρέπει οι παράγοντες να μην λειτουργούν σαν οπαδοί όταν βγάζουν μια ανακοίνωση. Ναι, γιατί ουσιαστικά αντί να ρίχνουν τους τόνους, αυτή τη στιγμή δημιουργούν κλίμα και μεγαλύτερη ένταση από ό,τι πρέπει. Γιατί όντως κανείς δεν θέλει ούτε φίλους του Ηρακλή στη φυλακή, ούτε φίλους του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού να κλείνουν σπίτια, να φεύγουν από τη ζωή άνθρωποι, να ταλαιπωρούνται οικογένειες. Όλο αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει σε αυτή την έρημη χώρα. Αλλά και οι παράγοντες να μην ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Τέλος πάντων. Αν θα γίνει, δεν ξέρω στο μέλλον, αλλά δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος. Για να πάμε λίγο στα πιο ευχάριστα και σε αυτά που πραγματικά αξίζει να μένουμε. Ραφαήλ, είδαμε ένα πολύ ωραίο δώρο του Γιαννάκη, του γνωστού σε όλους μας πλέον, στον Φιλίποφ. Ένα ξεχωριστό δώρο. Μία εικόνα του Αγίου Δημητρίου. Πραγματικά πολύ ωραία κίνηση και νομίζω αυτές είναι οι εικόνες που θέλουμε να σχολιάζουμε από τον αθλητισμό. Και η ουσία. Ακριβώς, ναι. Πιστός φίλος ο Γιαννάκης και στο βόλεϊ, σε κάθε μάτς είναι εκεί δίπλα στους παίχτες. Ο Όκολης έχει τεράστια δυναμία σε κάθε time-out, σε κάθε αλλαγή πάγκων όπου τον βλέπει πηγαίνει για τον αγκαλιάζει. Είναι απίστευτο. Δηλαδή το πώς ακόμα και ξένοι παίχτες που έρχονται δηλαδή στο ΠΑΟΚ και δεν τον γνωρίζουν και μαθαίνουν σιγά σιγά την ιστορία του, πώς δένονται αμέσως μαζί του. Ναι, εντάξει, τον βλέπουν παντού. Ακριβώς. Κατανοούν την κατάσταση γενικότερα. Και εκείνος χαίρεται νομίζω και μόνο που βλέπει δηλαδή όλη αυτή την αγάπη που εισπράττει από τους παίκτες του ΠΑΟΚ και είναι νομίζω το καλύτερο δώρο για εκείνον. Και αυτό και βιώνει τα μάτς πολύ έντονα. Εντάξει, εννοείται, ναι, ναι. Ξέρει πότε ο ΠΑΟΚ κερδίζει, τι πόντους έχει και σε μπάσκετ, βόλεϊ και στο ποδόσφαιρο ακόμα. Ωραίο το δώρο στον Τίμα Φιλίππο, μια εικόνα του Αγίου Δημητρίου. Ναι, γιατί στεκόμαστε στα νούσια πολλές φορές και ξεχνάμε τα πιο ουσιαστικά και τα πιο όμορφα. Πάντως για να το κλείσουμε το θέμα, αφού διαβάζουμε και την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, υπάρχει από χθες θέμα του Ραφαήλ
με τη φιλοξενία που την χάνουν οι αντίπαλοι στο παλατάκι. Έχει και φωτογραφίες, νομίζω η εικόνα μιλάει από μόνη της και δεν χρειάζεται να λέμε και πάρα πάρα πολλά καμιά φορά. Όχι, αυτό είναι αρκεί νομίζω. Μπείτε στο ΠΑΟ 24 και διαβάστε το. Ραφαήλ, τι άλλο έχουμε μπροστά μας τώρα, αύριο, Σάββατο και Κυριακή? Περιμένουμε φυσικά την έναρξη της ημιτελικής σειράς στο play-off στον Πόλε. Είπαμε και χθες τα μάτια το Σάββατο, Σάββατο στις 6 και τη Δευτέρα στις 5 με την Κηφισιά. Είπαμε μια επικίνδυνη Κηφισιά η οποία έρχεται χωρίς να έχει να χάσει κάτι μετά την πρόκριση που πήρε επί του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ θέλει να εκμεταλλευτεί φυσικά το πλεονέκτημα έδρας και να πάρει ένα προβάδισμα δύο νικών και να θέλει άλλη μία, να στρέψει μετά και φυσικά για την προσοχή του στο Final Four. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει το Σάββατο στο μάτς του Πόλο, το οποίο είναι στις 3 η ώρα. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Απόλλωνα Σμύρνης στο Ποσειδόνιο. Θέλει μόνο νίκη και παράλληλα ένα στραβοπάτημα από Γλυφάδα και Ίδρα Υπό, που έχουν και επίσης και αυτοί πολύ δύσκολα μάτς με ομάδες που θέλουν να αποκτούν τα play-out, προκειμένου ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να μπει στην πρώτη εξάδα και να είναι στα play-off. Ο Απόλλωνας Σμύρνης είναι μια δύσκολη ομάδα. Είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Θα είναι δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ, αλλά ελπίζει ότι με τη βοήθεια και του κόσμου του θα κάνει τη νίκη και ότι ένα αποτέλεσμα από τα άλλα δύο παιχνίδια θα τον ευνοήσει ώστε να μπει στην εξάδα. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτά και από τον Ραφαήλ, λίγο για το τι γίνεται στο Βόλι, γιατί τις τελευταίες ημέρες υπήρχαν διάφορα θέματα που προέκυψαν. Κυρίως μετά την ανακοίνωση του Ηρακλή. Νομίζω το ΤΑΠ έβαλε πράγματα στις θέσεις τους. Καταδίκασε και όλο το οτιδήποτε, όπως πρέπει να κάνει νομίζω κάθε ομάδα. Αλλά από την άλλη δεν συνέβη και το τόσο μεγάλα περιστατικά όσο αυτά τα οποία υποστήριξε η πλευρά του Ηρακλή. Το κλείνουμε εδώ. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να μπει μυαλό του καθένα. Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο να πει αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν θα όντως ο Ηρακλής έχει αποδείξει το οτιδήποτε και αν θα το κυνηγήσει παραπάνω, αυτό δούμε. Όχι, αν έχει αποδείξει, ας πάει. Δεν θα πει κανείς όχι. Αυτό δεν νομίζω ότι αξίζει πραγματικά πλέον να πούμε κάτι. Και στην Ομοσπονδία και στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και όπου θέλει και όπου κρίνει η διοίκηση της ομάδας του Ηρακλή. Ναι. Δεν αν έχουν αποδείξεις και στοιχεία, οκ. Okay. Αυτά λοιπόν και για το βόλεϊ. Νομίζω αναφερθήκαμε σε όλα. Η προπόνηση αγάπη σήμερα είναι. Στις 11 ήταν. Άρα έχει τελειώσει. Περιμένουμε τα νέα για να δούμε τι έγινε. Φαντάζομαι ο Κάνης θα έκανε ατομικό και σήμερα. Αυτό λέει η λογική μου. Να δούμε τι γίνεται με Μπίσες, Βαρκεζαμπά. Ναι, νομίζω εκεί είναι κυρίως το ενδιαφέρον. Τώρα αν ο Μπίσες, Βαρκεζαμπά πάνε ανάλογα με το πρόγραμμα, νομίζω να μπουν από αύριο. Ναι, κανονικά από αύριο. Από αύριο. Εγώ θα σου πω την ενδεκάδα από σήμερα όμως. Ωραία, Στέργιο, για πες. Έλα, σημειώνω. Λοιπόν, Πασχαλάκης, Βιερίνια, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο. Ναι. Σάχοφ, Ολιβέιρα. Ναι. Στο 10 θα είναι ο Πέλκας, δεξιά ο Λιμιός, αριστερά ο Ενρίκε και στην κορυφή ο Σβιντέρσκι. Αφήνεις εκτός Καντουρί. Αλλάζω. Λοιπόν, ξανά. Λοιπόν, αλλάζω. Δεξιά αφήνω Λιμνιό. Ναι. 10 αφήνω Πέλκα. Ναι. Αριστερά τον Έλ Καντουρί που σου έλεγα και χθες ότι θα σκοράρει στη Λάρισα. Ναι, και κορυφή επιμένει στη Βιντεύσκη. Ωραία, και πάμε και στις. Θα δώσω και πάγκο. Θα δώσω και πάγκο. Σοκ, ναι. Λοιπόν, Ρέι. Ναι. Ίγκασον. Γιαννούλης. Μίσιτς. Ερίκε. Και Ακπομ. Ακπομ και θέλουμε ακόμα έναν. Βάλε Μπίσεσβαρ. Θα βάλω Μπίσεσβαρ. Εγώ σου λέω ότι θα μπει λογικά. Θα το παλέψει. Αυτή είναι η 18 και η 11. Για να μην έχετε άγχος. Στέργιο, πραγματικά, Χρήστο, κόψε αυτό το κομμάτι. Να μην χρειάζεται να τα πούμε αύριο. Πόσες φορές έχω πέσει μέσα, έχει πει ο Στέργιος και 11 και αποστολή. Δεν χρειάζεται. Πόσες φορές έχω πέσει μέσα. Σπανίως κάνω λάθος. Είμαι σοκαρισμένη, πραγματικά. Μπράβο, Στέργιο. Όχι μπράβο, βασικά. Ακόμα. Γιατί κάτι πρέπει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Αλλά εντάξει, Στέργιο, μπράβο, συγχαρητήρια. Να μάθουμε και. Νομίζω. Μάθε λίγο μπαλίτσα. Θα ξεκινήσει σιγά σιγά τις δοκιμές ο Λουτσέσκου, αφού έχει εικόνα και σήμερα και αύριο με την κατάσταση των τραυματιών, σε ποιους μπορεί να υπολογίζει και σε ποιους δεν μπορεί να υπολογίζει. Και έχουμε μπει στην τελική ευθεία για το παιχνίδι με τη Λάρισα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα έχει κόσμο το γήπεδο, νομίζω θα έχει. Από πλευρά Λάρισα. Ναι. Κοίτα, γενικά δεν είναι καλή σχέση. Ποτέ το γήπεδο. Δεν είναι καλή σχέση βασικά των οργανωμένων με τον Αλέξη Κούγια, από ό,τι έχω καταλάβει. Είναι στο χειρότερο δυνατό σημείο, δεν υπάρχει. Αλλά σε αυτό το match
Νομίζω ότι θα έχει περισσότερο κόσμο από άλλα παιχνίδια. Ναι. Λόγω ΠΑΟΚ δηλαδή. Ξαναλέω, δεν νομίζω να γεμίσει το ΑΕΛΕΦΣΥ Αρίνα. Γενικότερα δεν στηρίζει ο κόσμος της Λάρισας την ομάδα. Θυμίζουμε, υπάρχουν εισιτήρια ημέρας για το παιχνίδι. Ναι. Έτσι τα έχουν ονομάσει τη Λάρισα. Όπως είναι το γάλα ημέρας, ας πούμε. Έτσι τα λένε. Εισιτήρια ημέρας. Εισιτήρια ημέρας. Με ειδικό πρόγραμμα στα εκδοτήρια εκεί. Ωράριο μάλλον. Και γενικότερα υπάρχει ένα κλίμα να μην ξεφύγει κανένας. Δηλαδή θα πάρει το εισιτήριό σου, θα ξέρει η Λάρισα ποιος είσαι μέχρι εκεί. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Ναι, το έχουμε πάρα πολλές φορές ότι εκεί τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει και δυνατότητα να βρεθεί κόσμο στο γήπεδο. Δεν το βλέπω με κακό μάτι. Εντάξει, το ξέραμε από το ξεκίνημα της χρονιάς και από πέρυσι και από πρόπερσι ότι ναι, στα μάτς Λάρισα ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν. Δεν θα έχει κόσμο. Ναι. Αλλά γενικότερα εντάξει, καλά κάνει η Λάρισα και θέλει να προασπίσει το γήπεδο και τα συμφέροντά της. Να το βλέπει εισιτήριο ημέρας. Ναι. Έτσι το λένε. Mm-hmm. 15 είδες. Ευρώ στην Ανατολική Κερκίδα, στη Δυτική 30. 30, Ναι. Στις σειρές 16, 17, 19, 20. 16, 17, 19, 20. Όπως είναι το τηλεοπτικό πλάνο, ακριβώς απέναντι. Όχι ψέματα. Απέναντι από εκεί που δείχνει το. Είναι στα επίσημα. 30 εκεί. 30 και στα VIP 60. 60. 60. Εντάξει. Και δεν πάει να δεις το Μίλαν Λάτσιο με 60. 60 ευρώ. 30 ευρώ, ωραία. Πας έρχεσαι 30 το εισιτήριο, εκεί με 20. Ναι. Στο καμπιονάτο. Τέλος πάντων, μία Λάρισα που εντάξει, κανείς δεν αμφισβητεί τη δύναμη των οπαδών της. Νομίζω Λάρισα, Πας Γιάννενα και Όφη είναι οι ομάδες με τη μεγαλύτερη δύναμη οπαδική. Και μετά Παναχαϊκή ενδεχομένως. Ναι. Αλλά σε όλη τη σεζόν μέχρι τώρα η Λάρισα έχει κόψει 30.351 εισιτήρια. Νομίζω αυτό έχει να κάνει κυρίως με τις σχέσεις. Καλαμάτα, βέβαια. Καλαμάτα, ναι. Τι ωραίο εκεί. 2.000 και κάτι ψηλά ο μέσος όρος εισιτηρίων. Εντάξει, γενικότερα το θέμα είναι μεγάλο. Δεν είναι μόνο η Λάρισα. Έχουμε ξαναπεί 792 εισιτήρια μέσω όρο κόβει ο Ατρόμητος. Δηλαδή έχει κόψει όλο το πρωτάθλημα 10.300. Ρε, στο Περιστέρι δεν είναι ο μεγαλύτερος δήμος της Αθήνας. Έχει 1.000.000 παραπάνω. 250.000. Ούτε 1.000.000 είχαμε 250. Δέθηκα, σταμάτα ρε. Πού να ξέρω εγώ πώς έχει. Ξέρω ότι είναι ο μεγαλύτερος, αλλά τώρα μην... εντάξει. Σου φάνηκε αστείο, αγάπη. Είναι μεγάλη διαφοράληση. Δεν είπε 750, είπε 250. Βάζω μέσα και... ναι. Τουρίστες, μετανάστες, περαστικούς, αυτά είναι 1.000.000. Δεν έχει. Για πλάκα, ναι. Άντε, ξύπνα. Σε επιβεβαιώνει, έλα. Εντάξει, κρίμα είναι δεσί, γιατί πραγματικά είναι μεγάλος δήμος. Τι κρίμα είναι δεσί, αγάπη. Αυτό το κρίμα μην το λες τόσο εύκολα. Κρίμα είναι ο ένας, κρίμα είναι αυτό. Κρίμα ο Ατρόμητος, κρίμα το κούπο που τραυματίστηκε, κρίμα ο Ρέι που δεν παίζει, κρίμα. Δεν είναι κρίμα. Είναι κρίμα, αρέσει. Τόση προσπάθεια εκείνη, τη ομάδα τόσα χρόνια στέκεται πολύ καλά. Γιατί να μην πας να τη στηρίξεις. Δεν είναι κρίμα. Αν δεν είναι αυτό κρίμα, τι είναι. Άντε πάλι. Δηλαδή, κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Σε πειράζει λέξη κρίμα, έχεις κάποιο θέμα με τη λέξη, τι. Νομίζω το όνομα αγάπη σου ταιριάζει 100% δηλαδή. Αγάπη για όλους. Κρίμα, ένα είναι. Όλοι κρίμα. Λυπάμαι, ρε. Τι να κάνω, δηλαδή. Εγώ δεν λυπάμαι κανέναν. Πόπο. 10.000 λοιπόν 300 εισιτήρια ο Ατρόμητος, 11.200 ο Πόλωνας Σμύρνης, 16 ο Λεβαδιακός, 21.000 η Ξάνθη, που τα 6 είναι του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Την περασμένη αγωνιστική. Ήταν 1.200 μέσος όρος, πήγε στα 1.500 μόνο από ένα μάτς. Ο Πανιώνιος 24.000, η Λαμία 22, μέχρι και τον Πας Γιάννενα που έχει κόψει συνολικά 34.000 εισιτήρια. Δηλαδή οι μισές και παραπάνω ομάδες έχουν κόψει τόσα εισιτήρια όσα κόβει μια ομάδα της Βάιτε Λίγκα σε ένα μόνο παιχνίδι. Το τραγικό της υπόθεσης, δεν υπάρχει προϊόν εδώ και χρόνια. Καλά που υπάρχει ένας Ιβάν Σαββίδης που έδωσε και μια χορηγία στη Σούπερ Λίγκα. Ναι, με τσουρωτή. Γιατί πραγματικά δεν θα είχαν χρήματα να δώσουν στους διαιτητές σε κανέναν. Τελειώνει η συμφωνία. Δεν ξέρω αν υπάρχει η πρόθεση του μεγαλομετόχου να ξαναδώσει η Σούπερ Λίγκα χορηγία. Ας βγει λοιπόν η Σούπερ Λίγκα με τα φοβερά στελέχη που έχει και τους τεχνοκράτες να ψάξει χορηγία φέτος. Γενικότερα τα πράγματα πάντως είναι δύσκολα. 5.400
τα εισιτήρια που κόβονται μέσω όρο σε κάθε αγώνα της Super League. Λίγο πριν κλείσουμε, ναι, υπάρχει και η συνέντευξη που έδωσε χθες ο Μιρτζέα Λουτζέσκου. Α, ναι, σωστά. Μίλησε και για τον Ρασβάν. Ξεκαθάρισε και αυτός ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο να δουλέψουν μαζί. Μέτρα, για μία ακόμη φορά. Μέτρα πόσες μέρες θα χρειαστούν οι Τούρκοι για να ξαναγράψουν ότι ενδεχόμενο συνεργασία των δύο. Εντάξει, ο Φλήτο έχει πει ξεκάθαρα ο Λουτσέσκου 35 φορές. Βγαίνει τώρα από μπάσκετ. Έχει γραφτεί, λέει... έχει γραφτεί για τον ΠΑΟΚ το ανάποδο. Ναι. Ότι θα έρθει ο Μιρτσέα να. Για γενικό αρχηγό να έρθει, είχε γραφτεί νομίζω. Όχι γενικό αρχηγό. Σιγά να μην. Για φροντιστή, εσύ αγάπη. Είναι δυνατόν. Αθλητικό διευθυντή, δε. Μπερδεύτηκα, εντάξει, ένα λάθο γίνεται. Είχε γραφτεί για αθλητικό διευθυντή. Το όχι. Θα ήθελα να σου πω κάτι. Θα μου άρεσε για γενικό αρχηγό ο Μιρτσέα. Έχει το αυστηρό αυτό. Θα μπορούσε να βάλει μια τάξη στα πολιτήρια. Τον υποβαθμίζουμε πολύ, νομίζω. Όχι. Δεν είναι. Για γενικώ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση ούτε να πάει ο Ράσμαν στην Τουρκία, εντάξει, ούτε να έρθει ο Μιρτσέα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτή δηλαδή. Πραγματικά. Δεν υπάρχει άλλο άνθρωπο να βγει να διαψεύσει. Βγήκαν και οι δύο. Σε λίγο Μιρτσέα Λουτσέσκου θα χρησιμοποιήσει διάλεκτο Diego Costa όταν του γίνει η ερώτηση. Φανταστείτε τι μπορεί να του πει. Κανονικά. Και ελπίζω να μην ερωτηθεί προπονητή του ΠΑΟΚ στα επόμενα. Έλα. Στο επόμενο, μάλλον, ένα μάτς της Τούμπας, ναι, ή στον τελικό από συνάδελφο, γράφονται στην Τουρκία πράγματα. Δεν ελπίζω να μην συμβεί αυτό. Εκεί... παιδιά, τον έχετε ρωτήσει 15 φορές. Εκεί... φτάνει όμως. Η απάντηση θα είναι του τύπου. Πώς λέγαμε εδώ με το Σταύρο, οι ακραίες απαντήσεις που λέγαμε. Θα είναι μια τέτοια. Δεν ταιριάζει. Ταιριάζει πάρα πολύ. Ταιριάζει. Απαντήσεις με 3-4 λέξεις το πολύ. Α, μπράβο. Έτσι. Πέντε. Ούτε καν. Μια λέξη. Μια λέξη. Όχι, δύο. Δύο λέξεις, Στέργιο. Τέσσερις. Ναι, θα μπορούσε και αυτό. Εντάξει. Ωραία πράγματα, εντάξει. Γράφονται πράγματα, ρε παιδί μου, γενικά. Αλλά τόσο πολύ να έχει κολλήσει ένα συγκεκριμένο θέμα που βγαίνει ο άνθρωπος το διαψεύδι πόσες φορές. Και τώρα βγαίνει και ο Μιρτσέα και το διαψεύδι. Εφτάνει. Κάπου. Δεν χρειάζεται να ασχοληθεί. Και δεν χρειάζεται να έχει και πολύ μυαλό για να καταλάβει ότι ένα πανέξυπνο άνθρωπο σαν του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ναι. Εάν υπάρχει ενδεχόμενο όντω, έστω και μικρό, θα χρησιμοποιήσει άλλε λέξει. Ναι. Και δεν θα το αποκλείσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να εκτεθεί σε 2, 5, 10, 12 μήνες. Ναι, σωστό. Θα μπορούσε να πει, αν έχει στο μυαλό του κάτι ή αν υπήρχε κάτι ακόμα και σαν σκέψη, ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά δεν ξέρεις πώς θα φέρνει το ποδόσφαιρο. Αυτό. Ναι. Αλλά όποιος έχει το ελάχιστο μυαλό και διαβάσει τις δηλώσεις του Μιρτσέα Λουτσέσκου, καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση και δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεπάρξουν οι δυο τους. Ούτε στην Μπεσίκτας, ούτε στην Καλατασαράη, ούτε στον ΠΑΟΚ, ούτε πουθενά άλλου. Θα ήθελα να βρεθώ, λέει ο Μιρτσέα, στον ΠΑΟΚ μια ομάδα στο καλοκαίρι και να την προπονήσω όσο μπορώ. Τώρα το αν αυτή θα είναι στην Τουρκία ή στη Δυτική Ευρώπη, αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω. Αυτό που ξέρω είναι πως θέλω να προχωρήσω. Έχω ακριβώς την ίδια δίψα, όρεξη και χαρά για την προπονητική που είχα και πριν από 20 χρόνια. Είναι στα 73, νομίζω, Μιρτσέα. Ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο είναι, να σου πω την αλήθεια. Πάνω από 70 είναι ο Μιρτσέα Λουτσέσκου. Και κλείνοντας, είπε στην εφημερίδα Φανατίκ: αναφορικά με τον Ρασβάν, δεν θα είναι μαζί μου σε καμιά ομάδα. Έχει φτιάξει μια πολύ όμορφη ομάδα στον ΠΑΟΚ. Γράφει τη δική του ιστορία και δεν πρόκειται να προπονήσουμε καμιά ομάδα μαζί. Όλα αυτά είναι φήμες που δεν έχουν καμία δόση αλήθειας. Αυτό τώρα, όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Όποιος το κατάλαβε, ας γράψει σε μια-δύο μέρες. Είδε στην Ελλάδα ότι έρχεται για σύμβουλος του Ρασβάν ο Μιρτσέα, ή ας γράψουν οι Τούρκοι ότι θα είναι προπονητής ο Ράσβαν και πάλι σύμβολος ο Μιρτσέα ή το ανάποδο. Λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος. Ναι. Και σήμερα. Αύριο ενδεχομένως να έχουμε και συνέντευξη με μεσήμβρια, νομίζω. Ναι. Παρασκευή. Ενδεχομένως, ναι. Ενδεχομένως να ακούσουμε Ρασβάν Λουτσέσκο. Περάστε μια βόλτα από το περίπτωτο του Λίμπερο. Δεν Βεβαίως. Θα χάσετε. Είτε τώρα είτε το απόγευμα που θα υπάρχουν εκεί γύρω και οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μέχρι τις 8 η έκθεση. 6.30 ώρα είναι να πάνε ο Πέλκας και ο Πασχαλάκης και στο περίπτωτο του ΠΑΟΚ. Και τη εθνική. Οπότε όποιο μπορεί και να περάσει από το περίπτωτο του Λίμπερο και να δει και τον Μπέλκι και τον Πασχαλάκη στο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα το Ρίτζεσι Καζίνο. Αύριο Παρασκευή, μεθαύριο Σάββατο, οι δύο επόμενες παραστάσεις της κυρίας Επιθεώρησης. Ένα μοναδικό μουσικογραφικό σόου με θέμα τη χρυσή εποχή της ελληνικής τηλεόρασης. Στις προηγούμενες, παιδιά, έγινε ένας μεγάλος χαμός. Ήταν sold out οι παραστάσεις. Οπότε κλείστε γέρο στα εισιτήριά σας. Μια πάρα πολύ καλή επιλογή, είτε για Παρασκευή βράδυ, είτε για Σάββατο βράδυ, στο Θέατρο Βεργίνα. Εισιτήρια στα ταμεία του καζίνου φυσικά όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για να απολαύσετε την κυρία Επιθεώρηση. Αν θέλετε τώρα, πριν ή μετά την παράσταση, να πάτε στο θέατρο, στο Ρίτζεσι Καζίνο.
πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας σας. Ξαναλέω, η είσοδος είναι προαιρετική, δεν είναι υποχρεωτική. Το Bardon Cafe Bar είναι εδώ μαζί μας. Το στέκει στον Εύωσμο που θα γίνει συνήθεια για όλους. Ένας όμορφος, ζεστός και φιλόξενος χώρος σας περιμένει από το πρωί για καφέ μέχρι και το βράδυ για ποτά, τα καλύτερα κοκτέιλ και πολλές εκπλήξεις με events. Πολλές ημέρες την εβδομάδα. Μεταλλείων Ταύρου 4 στον Εύωσμο, τον Bardon, με ανεβασμένους ρυθμούς και διασκέδαση όλη την ημέρα. Και από κέντρο είναι κοντά. Μια χαρά. Πηγαίνεις στον Εύωσμο εκεί. Από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Κάθε στον Bardon, όλα τα έχεις. Δεν σου χρειάζεται τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, Άξιος είναι εδώ μαζί μας. Τα καλύτερα παπούτσια που μπορείτε να βρείτε, είτε ψάχνετε για αντρική συλλογή, είτε για γυναική, είτε για παιδική, είτε για αξεσουάρ, είτε για τσάντες, όλα στα Naxu. Το νέο κατάστημα της Ημισκή Μεροσοτέλους είναι έτοιμο και στη διάθεσή σας. Και φυσικά, πλατεία Αγία Σοφία στο παραδοσιακό κατάστημα. Mediterranean Cosmos, Ελευθέρως Βενιζέλος και πολλά στόκ στην πόλη, και ανατολικά και δυτικά και στο κέντρο. Και nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Κάντε μια δοκιμή, μπείτε στο nak.gr και πραγματικά δεν θα ξέρετε τι να διαλέξετε. Από 25 επώνυμα μπραντ στα ανδρικά, περισσότερα από 35 επώνυμα μπραντ στα γυναικεία παπούτσια και αυτά πολύ οικιακά κάποια αξεσουάρ. Και γενικότερα, ό,τι χρειάζεστε. Και στα καταστήματα, στο ξαναλέω, προσφορές μέχρι και 70%. Η στοίχημα είναι μαζί μας. Η μέρα Europa League σημερινή. Κάντε τις επιλογές σας, κάντε την χημεία, γιατί αυτό είναι το στοίχημα. Τι θα συνδυάσετε με τι. Έχει μάτς που και να μην στοιχηματίσεις, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, και το Arsenal Napoli και το Benfica Eintracht, όχι τόσο το Slavia Praga Chelsea ούτε το Villarreal Valencia, προσωπική μου άποψη, γούστα είναι αυτά. Αν στοιχηματίσετε τώρα, μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή στην στοίχημα, πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα και με ασφάλεια, εκατοντάδες επιλογές ανά αγώνα, εκατοντάδες επιλογές ανά παιχνίδι και live streaming, και ένα απίστευτο περιβάλλον για να βλέπετε στατιστικά την ώρα του αγώνα να πορτάτε live και live cash out και τα πάντα όλα στην Στοίχημαν. Και μαζί μας, όπως κάθε μέρα, το θεϊκό πιστοπωλείο. Ο καιρός πλέον είναι, νομίζω, τέλειος, αγάπη. Συμφωνώ τώρα. Τελειότητα. Κανόνες να μας κολλήσεις και να μην τον απολαμβάνουμε. Ναι. Εντάξει, αν αύριο είσαι έτσι, μπορείς να μην έρθεις στην εκπομπή. Σου δίνω εγώ άδεια. Ευχαριστώ. Δημόσια. Ναι. Λοιπόν, θεϊκό πιστοπωλείο, Αγγελάκη 10. Στο κέντρο της πόλης φυσικά. Έχετε μία επιλογή να φάτε μέσα στο κατάστημα. Πραγματικά πολύ ωραίος ο χώρος που έχουν φτιάξει τα παιδιά, ή στα τραπεζάκια έξω επί της Αγγελάκη, σχεδόν στο ύψος της Αλεξάνδρους Βόλου, ή αν είστε τώρα στο σπίτι, ή αν θα είστε στο σπίτι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. 2-3-10-2-21-3-21. Το θεϊκό σας εξυπηρετεί. Εάν μένετε μέχρι και την Τούμπα ανατολικά, δυτικά μέχρι το σταθμό του ΟΣΕ και φυσικά σε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχω το σπίτι σας, τα παιδιά των Θεϊκών, γρήγορα. Σας φέρνω αυτό που παραγγείλατε στις καλύτερες τιμές και προσφορά στο delivery με μία μαλαματίνα και άλλη μία δώρο. Δωρεάν είναι αληφές όλα τα σάντουιτς και διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ το μεγάλο ατού του Θεϊκών. Ξαναλέω, Αγγελάκη 10 ή στο 2310-221-321. Αυτά από εμάς. Παραδίδουμε σκητάλη στο ανάλυση του Bayer Press. Μείνετε στο Λίμπερο 107,4.